11 τακτικές συναντήσεις. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το λόγο έχει η κυρία Σπυροπούλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για τη συμπαράσταση και τη συμμετοχή σας στις δύσκολες ώρες του αποδοτισμού του αγαπημένου μου συζύγου. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημάρχη για την πολύ καλή διάθεση που είχε να με βοηθήσει σε πάρα πολλά θέματα, όπως επίσης και τον Νίκο Πεχετάκη. Επειδή ήμουν για πάρα πολλά χρόνια δήμαρχος Εκάλης, σαν ελάχιστο φόρο τιμής για την μνήμη του, θέλω να προσθέσω για να υπάρχει αυτό κατά από τώρα. Οι συμβουλές του για τον Δήμο ήταν ανεκτήμητες. Υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος και επιστήμον, ιδιαίτερα ευφυής, βαθιά φιλοσοφημένος και απόλυτα ειλικρινής. Το κενό που αφήνει σε μένα θα μείνει για πάντα και εμάς. Σας ευχαριστώ πάλι πολύ για το ενδιαφέρον σας. Κύριε Δημάρχος. Δεν μπορείς να με διώξετε. Να διώξετε όλοι τον τύπο να διώξετε. Κυρία Πρόεδρε, Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι Συνήθου, κύριε Γραμματέα, συμπολίτες και συμπολίτες, καλησπέρα σας. Μια ενημέρωση, ελπίζω σύντομη. Ήθελα να γνωρίζει το Σώμα ότι τις προηγούμενες μέρες, κατά τέλη Σεπτεμβρίου, ρωτήσαμε και άτυπα και τυπικά στην περιφέρεια Αττικής προτάσεις για το τεχνικό της πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό του 2015. Επιλέξαμε ως διοίκηση οι προτάσεις αυτές να αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθρέας που κατά την άποψή μας δεν έγιναν έργα της περιφέρειας, δεν υλοποιήθηκαν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια με έμφαση στα αντιπλημμυρικά. Ανεξαρτήτως λοιπόν της εξέλιξης και της τύχης που θα έχουν οι προτάσεις, ήθελα να ξέρετε ότι προτείναμε το αντιπλημμυρικό του ρεύματος Κοντοχρήστου σε συνδυασμό με την οδό Αγίου 40 και την οδό Παπαναστασίου. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, η αναγνωστική μελέτη και εκκρεμεί η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης. Αντιπλημμυρικό της οδού Δήμητρος που θα συλλέγει τα όμβρια της οδού Θησαίος και θα εξυπηρετεί βασικά την Καστρίτσα και τη διευθέτηση των ομβρίων ανατολικά της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου που αφορά τα όμβρια που συλλέγουν τα ρέματα εκατέρωθεν της Παλαιολόγου. Αυτά τα τρία έργα λοιπόν, ρέμα Πρωτοχρήστου ώστε να σωθεί το μορτερό από τις πλημμύρες, ρέμα Δήμητρος ώστε να απαλλαγεί από τις πλημμύρες η Καστρίτσα και διαθέτηση από απορροής ομβρίων ανατολικά της Ελευθερίου Βενιζέλου. Σχηματικά και συντηρητικά αυτές είναι οι βασικές μας προτάσεις. Θέλω επίσης να ενημερώσω ότι ζητήσαμε εγγράφος από την Περιφερειάρχη και έχουμε άτυπη ενημέρωση μέσω του Αντιπεριφερειάρχη ότι θα εγκριθεί παράταση της προθεσμίας για έκδοση οικονομικής άδειας στο αθλητικό κέντρο του Τριγώνου Κακοπούλου, αυτό του οποίου η κατασκευή έχει ήδη επιχορηγηθεί και έχει ανακοινωθεί και στο Συμβούλιο την προηγούμενη διοίκηση, προκειμένου να κάνουμε μια διαβούλευση και μια συζήτηση και μεταξύ μας αλλά και με άλλους αρμόδιους φορείς, αθλητικούς κατά κανόνα, αλλά και εντός του κοινοτικού, με ερώτημα το αν είναι σκόπιμο και αν επιλέγει τελικά η τοπική κοινωνία και οι αρχές της την αλλαγή των σχεδίων ώστε
να προωθηθεί προς την περιφέρεια και το ΙΠΕΚΑ το έργο του κλειστού γυμναστηρίου. Ζητάμε λοιπόν μια παράταση της οικονομικής άδειας για τα 4 μήνες, ώστε να μπορέσουμε με κάποια στοιχειώδη άνεση να συζητήσουμε αν θέλουμε αυτό το θέμα, χωρίς να διακινδυνεύσουμε το έργο, χωρίς να κινδυνεύσει στο ελάχιστο η εγκεκριμένη ήδη χρηματοδότηση. Σημειωθέω δε ότι αν τελικά επιλεγεί, αυτά είναι θέματα της διαβούλευσης, δεν θα πω τώρα αυτά, αν τελικά επιλεγεί η λύση του κλειστού γυμναστηρίου, που θα είναι αγωνιστική έδρα αλλά και προπονητήριο φυσικά, το κόστος του έργου θα μειωθεί αρκετά. Σε ερώτηση του κυρίου Σκορδίλη στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποιο πρόστιμο που επιβλήθη στους χρήστες, στους μισθωτές, μάλλον χρήστες έκτασης δημοτικής επεισοδού εθνικής αντίστασης, η απάντηση από τις υπηρεσίες, κύριε συνάδελφε, είναι ότι το πρόστιμο πράγματι επιβλήθη του ποσού που ξέρατε, αλλά όχι ευτυχώς εις βάρος του Δήμου, αλλά εις βάρος του ιδιώτη, που εκμεταλλεύτηκε αυτές τις εγκαταστάσεις και εγκατέστησε αυθαίρετες κατασκευές, ο οποίος, όπως μάθαμε, υπήχθη στο διακανονισμό αυτού του γνωστού νόμου για νομοποίηση αυθαιρέτων και ημιπεδρίων, νόμο του 13 και του 14, και με κάποιες δόσεις των 15 ευρώ, αφενός διαγράφει το χρέος, και θα τακτοποιηθεί και ο ίδιος από ό,τι μάθαμε. Από εκεί και πέρα θα διερευνήσουμε και εμείς, μάλλον το νομικό πρόσωπο Μικέλλας, τι σύμβαση είναι αυτή, τι διάρκεια έχει κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά το πρόστιμο, η απάντηση είναι ότι δεν βαρύνει ο Δήμο. Βαρύνει τον ιδιώτη, ο οποίος μάθαμε πως το τακτοποίησε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις παράνομες ενέργειες αυτοδικίας που έγιναν για την αποξήλωση πινακίδων stop επί της οδού Ρόδων, άμεσα, όπως σας είχα πει και όλες στο προηγούμενο συμβούλιο, επιλήφθη η διοίκηση, κυρίως με μέλημα του κυρίου Αντιδημάρχου Εκάλης, του κυρίου Γιαννού, και τοποθετήθηκαν πάλι οι πινακίδες, ενώ, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, θα ζητήσουμε από την υπηρεσία να κάνει μελέτη για το αν είναι σκόπιμες οι πινακίδες επί της Ρόδων ή επί των καθέτων οδών αυτής. Και θα το συζητήσουμε ξανά. Επίσης, προς την περιφέρεια, τα λέω λίγο ανακατεμένα τα θέματα, με συγχωρείτε, δεν τα έχω βάλει σε σειρά σπουδαιότητας ενδεχομένως, ούτε σε θεματική σειρά. Επίσης, προς την περιφέρεια, προωθήσαμε έτοιμά μας για επανακύρωση της πράξης εφαρμογής του έργου, μάλλον της περιοχής Τρίγωνος Εθνικής Αντίστασης, διότι εκεί από το 2001 είχε απορριφθεί η πράξη παραγωγής και εκκρεμούσε για 14 περίπου χρόνια. 2 ή 3 φορές μέσα στο διάστημα αυτό οχλήθηκε η περιφέρεια από τις διοικήσεις του Δήμου μας και του πρώην Δήμου Νέας Ερυθρέας. Και το πολυπόθητο για όλους μας έργο ανάπλασης του Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης, που προαναγγέλθηκε μάλιστα και με συνεντεύξεις κτλ., δεν μπορούσε ούτε καν βεβαίως άδεια να εκδοθεί, γιατί όπως έχουμε πει, δεν είχε γίνει η επανακύρωση πράξης εφαρμογής. Μας απήντησε η περιφέρεια πρόσφατα ότι τελικά, έστω και αν κυρώθηκε από αναρμόδιο όργανο στο παρελθόν, μπορεί να κυρωθεί πλέον τώρα με απόφαση αρμοδίου περιφερειάρχη και να έχει και το κύρος έγκρισης, πράξης, που ανατρέχει κατά τον χρόνο κύρωσης από τα αρμόδια όργανα. Το προωθήσαμε λοιπόν εγγράφως και υπηρεσιακώς προς την κυρία περιφερειάρχη και επίσης άρχιπα λάβαμε την διαβεβαίωση ότι θα έχουμε την επανακύρωση τις αμέσως επόμενες μέρες, ίσως να έχει ήδη συντελεστεί. Οπότε πλέον νόμιμα και άνετα θα προβούμε στην έκδοση αδείας και θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πιστεύω, το προσεχές διάστημα. Η κυρία Παπασπύρου, η αρμόδια επιδήματος, όπως
έχουμε συναντηθεί, θα κάνει εξήγηση, θα κάνει ενημέρωση λίγο παρακάτω για το ζήτημα που προέκυψε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπέροχη δαπάνη για δημιουργία πόρταν του Δήμου μας. Ένα θέμα που φυσικά θα το παρακολουθούμε και θα το ερευνούμε ώστε να διαπιστωθεί κάποια στιγμή τι είδους διάθεση έγινε του κονδυλίου αυτού και αν αυτές οι υπηρεσίες ποτέ παρεσχέθησαν και αν είναι δυνατόν να παρασχεθούν τώρα. Όπως έχετε ίσως προσέξει, ενώ έχουμε ορίσει τα διοικητικά συμβούλια όλων των μικρών προσώπων και τις επιτροπές, το ίδιο δεν έχει συμβεί ακόμα με τη δημοτική επιχείρηση του Μενάνδρου και αυτό οφείλεται στο ότι είναι μια δημοτική επιχείρηση που λειτουργεί με όρους ανωνύμου εταιρείας και για να γίνει γενική συνέλευση απαιτείται πάροδος 20 ημερών από την απόφαση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος, ο ερχόμενος πρόεδρος, ο κ. Ξυπολιτάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μενάνδρου αποφάσισε πριν μια εβδομάδα περίπου, ίσως και περισσότερο, τη σύγκληση συνέλευσης και επειδή πρόκειται για και συμβολικά και ουσιαστικά για ένα νέο ξεκίνημα φυσικά, με μια νέα διοίκηση, η συνέλευση αυτή θα πρέπει να είναι ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να είστε όλοι εσείς που αποτελείτε το Συμβούλιο του μοναδικού μετόχου που είναι ο Δήμος Πηθησιάς. Άρα επιλέγει η συνέλευση να γίνει λίγο πριν το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης Οκτωβρίου, μισή ώρα πριν, θα συνέλθουμε με πρόσκληση του Προέδρου, με χωριστή δηλαδή ημερήσια, για να ορίσουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μενάνδρου. Έχουμε ήδη πει σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι η διοίκηση εκεί ορίζει 7 εκπροσώπους της και οι συνδυασμοί οι λοιποί ορίζουν 4. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή της Περιφερειάρχου, θα διαβάσει ο κύριος Πρόεδρος πιστεύω σε λίγο. Να ενημερώσω, αν και είναι γνωστό, αλλά νομίζω πρέπει και από αυτό το βήμα να αναγγέλλονται σπουδές πολιτιστικές, αθλητικές και κάθε είδους τέτοιου δραστηριότητα και εκδηλώσεις του Δήμου μας, ότι ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι τις 12 του μηνός, μετά από 35 χρόνια στο Άσο της Φυσιάς, η έκθεση βιβλίου που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοπολών σε συνεργασία με τον Δήμο της Φυσιάς και στην ουσία με την Ανθρωπομική Έκθεση, η οποία εργάστηκε για την προετοιμασία της. Μετέχουν 40 εκδότες, ένα γεγονός που το χαιρετήσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, καθώς επιστρέφει το βιβλίο στην πόλη με αυτόν τον εμφαντικό τρόπο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την έκθεση όπως γινόταν και στο παρελθόν τη δεκαετία του 70. Τις προηγούμενες μέρες επρόκειτο να εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης συλλόγων της Νέας Κηφισιάς, Καλυφτάκη, Πανόραμα και άλλων, συγχωρείτε, ίσως του Κηφισού, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, και κατοίκων, ίσως παραλείπω κάποιους, συγγνώμη, κατά της αίτησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από κάψη βιομάζας. Ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ τις συνεδριάσεις σας κατά την προηγούμενη θητεία, δημοτική θητεία, περίοδο. Ανεβλήθη, αλλά διαπιστώσαμε εξ αφορμής αυτής της συζήτησης, την ανέβαλε ο συζητητής, εν πάση περιπτώσει, συνηθίζεται αυτό στις πρωτοείς αυτές τις υποθέσεις. Είναι ενδιαφέρον όμως και πρέπει να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς η έτσι ακύρωση που κατέθεσε ο Δήμος της Φυσιάς τότε, προκειμένου να συμπαρασταθεί στους κατοίκους και στους συλλόγους, είναι εκπρόθεσμη, άρα και απαράδεκτη και δεν πρόκειται να συζητηθεί. Εξαιτίας αυτού διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε, τυπικά τουλάχιστον, να φανούμε χρήσιμοι στους αγωνιώντες κατοίκους και συλλόγους της περιοχής, διότι ούτε παρέμβαση επιτρέπεται δικονομικά να ασκήσουμε υπέρ των, ούτε τελικά και αίτηση ακύρωσης μπορεί να σταθεί, διότι κατετέθη εκ προθέσμως. Θέλω προκαταβολικά λοιπόν να σας πω ότι προκειμένου να εκδηλώσουμε
μία κάποια έστω συμπαράσταση, θα εισηγηθούμε σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο να επιχορηγηθούν οι σύλλογοι, οι προσφεύγοντες σύλλογοι, με κάποιο ποσό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα δικαστικά τους έξοδα. Επίσης, με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι μετά από επίμονη διεκδίκηση των τοπικών συλλόγων, κυρίως του Κηφισού, του Προέδρου, του Στρατηγού κ. Διαζόπουλου, της σχολικής κοινότητας και του Δήμου φυσικά, πρόκειται να τοποθετηθούν οικοπετάσματα σε τμήμα του δυτικού παραδρόμου από την πλευρά των Αδαμών μόνον, μήκους 147 μέτρων, το οποίο θα καλύπτει και το τρίτο λύκειο που, όπως ξέρετε, είναι στις Αδάμεις, δίπλα στον παράδρομο της Εθνικής. Έχουν ξεκινήσει. Έχουν οι βάσεις, έχουν τοποθετηθεί. Έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν. Ναι, μπαίνουν οι βάσεις, τα οικοπετάσματα ακόμα δεν έχουν μπει. Μας ικανοποιεί αυτό και δίνουμε συγχαρητήρια σε όσους το διεκδίκησαν. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε συντονισμένα για να μπουν καθόλου το μήκος του παραδρόμου και βεβαίως και από την απέναντι πλευρά που είναι οι τράπεζες, που είναι η μαγαζιά κτλ. Την πλευρά της Νέας Κηφισιάς εδώ. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Και τα λοιπά, φυλασσόμεθα μετά την προημερησία σας. Θέλω απλά να κάνω μια ενημέρωση για κάποια αποτελέσματα αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου που γίνεται εδώ στο Δήμο της Κηφισιάς, με τέτοιες τρεις δημοτικές ενότητες. Να διαβάσουμε, είναι ένα ουσιαστικό θέμα, απλά για την δική σας την ενημέρωση. Η γνωμάτευση που έρχεται από την υπηρεσία οποία την εταιρεία που κάνει την, αυτή την επιστημονική τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων αναδείκτυος στην περιοχή μας. Για το μήνα λοιπόν τον Σεπτέμβριο από τις μετρήσεις προκύπτουν ότι στην ΕΚΑΛΗ όλα τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά ανάλογα και με αυτά του μηνός Αυγούστου. Στην Ερυθρέα, στο Δήμα της Κεντρικής Δεξαμενής, είναι ικανοποιητικά και εντός των ορίων. Στα βήματα του κτηρίου της Δημοτικής Ενότητας και της ΕΟΥΤΗ εμφανίζεται παρουσία του δείκτη των κολοβακτηριοειδών. Το αποτέλεσμα αυτό διακρίνεται ανησυχητικό αν ληφθούν υπόψη η απουσία των ιχτών E. coli και εντεροκόκων και η ταυτόχρονη παρουσία επαρκούς πολυμερικού χλωρίδιου. Το σαν φαινόμενο αποδίδεται σε κάποιες παρεμβάσεις που γίνονται στο δίκτυο και σε κάθε περίπτωση μετά από την αντικατάσταση υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Επίσης, τις γεωτρήσεις φαίνεται πολύ καλή ποιότητα με βάση τις μετρούμενες παραμέτρους. Στην πολιτεία και στην Κηφισιά εμφανίστηκαν αυξημένες τιμές πολυμερικού χλωρίου, ιδιαίτερα στο αντιοστάσιο της πολιτείας και στο άλλο της Κηφισιάς, με ταυτόχρονη παρουσία πολύ μικρού αριθμού κολοβακτηριοειδών. Ενδεχόμενα, η ΕΔΑΠ να έκανε κάποια παρέμβαση στο δίκτυο και να αύξησε το ελεκτρονικό χλώριο για να δημιουργήσει τα προβλήματα. Εμείς είπαμε να επαναληφθούν από τις συμμετρήσεις σε αυτά τα σημεία που βρέθηκαν οι υψηλές τιμές του χλωρίου. Έγινε στις 23/9 μια ακόμα δημοτοληψία και όλα βρέθηκαν στα κανονικά επίπεδα. Για το μήνα τώρα τον Οκτώβριο θα υπάρξουν πάλι αυτές οι μετρήσεις και κάθε μήνα θα ενημερώνεστε και θα αναρτείτε από την γνωμάτευση ώστε να γνωρίσετε και εσείς την ποιότητα του νερού που έχουμε εδώ στο Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Παπασπύρου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση σχετικά με τη συζήτηση που έγινε σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το πόρτα του Δήμου. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι διενεργείται σχετική έρευνα για το κόστος κατασκευής του, διότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του πόρταλ προς τους πολίτες δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές κατασκευής του όπως ορίζονταν στην τεχνική έκθεση βάσει της οποίας διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και περιγράφονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου, στη σύμβαση και στο τελικό παραδοτέο πείραμα. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε εγγράφος από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης να γίνει ενημέρωση. Σύμφωνα με το τιμολόγιο που εκδόθηκε,
θα σας διαβάσω μερικά από τα έργα τα οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Πλατφόρμα ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών εφαρμογών. Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών. Διαχείριση περιεχομένου. Διαχείριση αιτήσεων πιστοποιητικών. Διαχείριση δημοτικού φόρου web. Διαχείριση ετοιμάτων και καταγγελιών πολιτών web. Διαχείριση δημοτικού φόρου CS. Υποσύστημα πληρωμών. Διαχείριση ετοιμάτων και καταγγελιών CS. Υποσύστημα διασύνδεσης με τα υπάρχοντα υποσυστήματα web services. Ανάλυση απαιτήσεων και μοντελοποίησης διαδικασιών. Ανάπτυξη παραμετροποίησης και πλημμυρίωση λογισμικού εφαρμογών. Συλλογή, καθορισμός περιεχομένου, προσαρμογή και μετάφραση δεδομένων. Εγκατάσταση. Πιλωτική λειτουργία. Ενέργεια δημοσιότητος. Και το τεχνικό κομμάτι του πλατφόρμα. Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Δήμου μας, προκύπτει ότι παραδόθηκε η εφαρμογή σε περιβάλλον δοκιμών, σε επίπεδο δοκιμών και όχι σε πραγματική λειτουργία. Και τα βασικά συστήματα του πόρταλ δεν τέθηκαν ποτέ σε πραγματική λειτουργία. Επίσης, από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι τα σοβαρά κομμάτια του υποσυστήματος δεν λειτουργούν γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση του υποσυστήματος αυτού σε παραγωγικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, αυτά θα κατασκευάζονταν. Δεν θα λειτουργούσαν μέσω του υπάρχοντος που είναι το Genesis, όπως δικαιολογούνται. Αυτό λοιπόν αφήνει πολλά ερωτηματικά. Όπως γιατί τα πληρώσαμε αφού έπρεπε να λειτουργήσουν μέσω του Genesis και τα πληρώσαμε ότι έπρεπε να κατασκευαστούν. Επίσης, αν έπρεπε να λειτουργήσουν μέσω του Genesis, γιατί η δικαιολογία είναι ότι η Oracle που είχαμε ήταν το 2000 και το σύστημα αυτό ήταν απερχαιωμένο και δεν μπορούσε να γίνει διασύνδεση. Γιατί δεν ερευνήθηκε πριν αν μπορεί να διασυνδεθεί με το οικείο εργαλείο που περιγραφόταν στην τεχνική έκθεση. Επίσης, να υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί στο κόστος του έργου. Αν το ξέραμε, αν το είχαμε ερευνήσει, θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς την σύμβαση αυτή. Αυτά έχω για την ώρα να σας πω. Το θέμα συνεχίζει να ερευνάται. Όταν θα έχω περισσότερα στοιχεία, θα ξανακάνω ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ήδη προσήλθαν η κυρία Πάστρα από τον κύριο Κομιανό. Να που σα πάω ξανά, είσαστε. Εδώ. Σα είχαμε ακούσει, εντάξει. Είναι η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Νέας Ιερατρίας, η κυρία Δήμητρα Ρελή, καθώς και η γενική γραμματέα του Δήμου, η κυρία Χριστίνα Κοντάκου. Λοιπόν, εγώ έχω λάβει μια επιστολή, όχι εγώ, στο Δήμο ήρθε και στο Δημοτικά Συμβούλια. Από την Περιφερειάρχη, την κυρία Δουρού, την οποία έχω στείλει στα email, σε όλο. Υπάρχει κάποιος που δεν το έχει πάρει. Κανένας. Θα κάνω καλύτερα. Το θέμα είναι για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Η κυρία Δούρου προσπαθεί να ανατρέψει την προηγούμενη κατάσταση, να φέρει κάτι καινούριο στην καθαριότητα, με δράση, διαφάνεια, με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες, με συνεργασία περιφέρειας και Δήμων, με ενέργεια σε επίπεδο Δήμου, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που εντάσσονται στο περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν θα το διαβάσω όλο, έτσι, ελληνικά. Διαβάστε το, κύριε Πρόεδρε, γιατί εγώ είμαι με το... Πώς? Διαβάστε το, σας παρακαλώ. Γιατί... Θα το πάρω και το διαβάσω, γιατί εγώ δεν έχω email. Εντάξει, ευχαριστώ. Α, γι' αυτό το έστειλα, να μην τρώμε την ώρα μας. Είμαι ακόμα με τον Αραμπά. Θα σας το δώσουμε σε φωτοτυπία, κύριε Συνόδελφε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, λέει η κυρία Ζωρού, σήμερα η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού βρίσκεται μπροστά σε σειρά χρήσιμων προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, ένα σύστημα που πνέει πλέον τα λίστια, έχει καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον. Ο κόπος έχει πλέον φτάσει στο χτένι. Επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση μαζί με το λαό της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικές, στρατηγικές και ιστερόπλες πολιτικές επιδιώξεις. Δράση με διαφάνεια, με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες, με συνεργασία περιφέρειας και Δήμων, με ενέργειες σε επίπεδο Δήμων, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας. Με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που θα εντάσσεται στο περιφερειακό σχεδιασμό. Προκειμένου να μπουν οι βάσεις για μια διαφορετική φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη. Μια φιλοσοφία που θα εναρμονίζεται με τον νόμο 4042 του 2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η κοινοτική οδηγία 2008 του 1998, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, το ποσοστό ανακύκλωσης και άλλα. Ήρθε η ώρα της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ήρθε με άλλα λόγια η ώρα της συνδυασμένης δράσης περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής μας θέσης, πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οφείλουμε να προχωρήσουμε οργανωμένα και συστηματικά σε μια όλο και μεγαλύτερη διαχείριση των ΆΣΑ σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων ή και μεμονωμένων δήμων ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο. Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής, που ήδη προεκλογικά είχε αναδείξει ως θέμα αιχμής τη διαχείριση των απορριμμάτων, προωθεί λοιπόν τρεις προτεραιότητες οι οποίες συγκλίνουν σε μία πρόταση. Προτεραιότητα πρώτη. Το νέο αποκεντρωμένο σύστημα που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα και συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό ορίζοντα, θα βάζει τέλος στα σύμμικτα και δεν μπορεί να στηρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της φυλής. Εγκατάσταση που σήμερα λειτουργεί ως ο υποδοχέας του συνόλου των σύμμικτων και επιμονισμένων απορριμμάτων της Αττικής, αλλά και περιοχών εκτός αυτής. Χρειάζεται η σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της ΟΕΔΑ, φυλής ή και των εγκαταστάσεών της, καθώς και το οριστικό κλείσιμό της στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Προτεραιότητα δεύτερη, είναι απαραίτητη η ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθούνταν από την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων, ΜΕΣΔΙΠ, με φαραωνικά έργα, εγγυημένες μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Πρόκειται για επιζήμιους σχεδιασμούς που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο περιβαλλοντικά και κοινωνικά την περιοχή του Χρυασίου. Προτεραιότητα τρίτη, επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των Δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αποδεικνύεται έτσι σε μια κρίσιμη σημασία διαδικασία, καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης. Ένα μοντέλο όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών σχεδιασμών σε επίπεδο Δήμων. Συνάδελφοι, οι τρεις προαναφερτήσεις προτεραιότητες κλείνουν μέσα από τη συνέργεια τριών πόλων της περιφέρειας του ΕΣΔΑ των Δήμων στην κατεύθυνση μιας πρότασης για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι, η Περιφερειακή Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους, απευθύνεται σήμερα στους Δήμους για να κάνουν το πρώτο βήμα. Α. Για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και Β. Για την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαχείρισης, στην πηγή και επανάκρισης. Η συνδρομή των Δήμων καθίσταται απαραίτητη μέσα από την κατάκτηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης ως το τέλος του 2014 με στόχους και δράσεις για το 2015. Την έναρξη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΣΔΕ και την περιφέρεια. Στην κατεύθυνση
θα αξιοποιηθεί η εμπειρία δήμων που έχουν αναπτύξει σχετικές δράσεις, που μελετούν σχέδια δημοτικής ή διαδημοτικής διαχείρισης ή έχουν στο πρόγραμμά τους στοιχεία του νέου μοντέλου. Από την πλευρά της συνέδρου, η Περιφερειακή Αρχή δεσμεύεται να αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύλια με σκοπό να στηριχθούν στις τοπικές δράσεις των ΟΤΑ. Συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση και μια νέα αρχή. Η μεγάλη πρόκληση αφορά την υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και το περιβάλλον. Η νέα αρχή σχετίζεται με τη συγκεκριμενοποίηση πλέον των βασικών μας αρχών, της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας της κοινωνικής συμμετοχής, αλλά και των εργαλείων μας του διαχωρισμού, της ανακύκλωσης, της σκοποστοποίησης. Μαζί, περιφέρεια, δήμοι, πολίτες, μπορούμε να κερδίσουμε το στίχημα του νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων για την Αττική, τους πολίτες και το περιβάλλον. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Ναι, ήθελα να πω ότι το σημαντικό, όπως φυσικά ακούσατε όσοι προσέξατε την επιστολή, είναι ότι ανακοινώνεται η ακύρωση των διαγωνισμών, των έργων μάλλον, για τα 4 εργοστάσια της εργασίας. Και επίσης σημαντικό σε ό,τι αφορά και εμάς ως ΟΤΑ πλέον μεμονωμένο, είναι η αναφορά για αναπροσανατολισμό των κονδυλίων. Δηλαδή, εξυπακούεται και υπονοείται, νομίζω, ότι τα κονδύλια που θα διοχετεύονταν για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας θα διοχετευτούν προφανώς στους Δήμους που είτε θα τελείσουν είτε θα απαιτηθεί να ξεκινήσουν προγράμματα επεξεργασίας, διαχωρισμού και ανακύκλωσης. Οπότε αυτό σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αν μη τι άλλο πολύ ενδιαφέρουσα για το μέλλον. Σχετικά θέλω να πω ότι έγινε και στον Δήμο μας με πρωτοβουλία του συνδυασμού της Δημοτικής Παράταξης οι πολίτες που μας κάλεσαν την Κυριακή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων. Και συγχαρητήρια στους πολίτες και σε όποιον έχει προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους και για οικονομικές πηγές ενέργειας, που είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Συζήτηση προημερησίας διατάξεως. Εδώ θα παρακαλέσω να την μαζέψουμε λίγο τη συζήτηση, να αρχίσουμε σιγά σιγά να τηρούμε το χρονικό διάστημα. Ομιλητές. Άρα τη σειρά. Κύριος Κανακάκης. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας έχει στείλει κάποιο έγγραφο ο κύριος Κανακάκης. Αποσιάζοντος τα θα τον αναπληρώνω. Όχι, στα χέρια μου δεν έχω τέτοιο έγγραφο. Απλά σήμερα μιλήσαμε και για άλλο θέμα και με ενημέρωσε ότι θα λείπει γιατί θα είναι στην Πελά. Αλλά ότι υπάρχει κάποιος αναπληρωματικός δεν με έχει ενημέρωσει. Ο κύριος Δήμαρχος. Ξέχασα να ενημερώσω, το συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ότι σήμερα από το πρωί εξελίσσεται διαδικασία γενική συνέλευση της ΠΕΔΑ, όπου συμμετέχει και ο Δήμος μας με 5 εκπροσώπους, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και την εκλογή εκπροσώπων της Αττικής στη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, που τον άλλο μήνα, νομίζω, θα εκλέξει το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο. Οι 5 εκπρόσωποι φτάσαμε εκεί το πρωί, ψηφίσαμε. Είναι 2 συνάδελφοι υποψήφοι για εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔ, όχι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο κύριος Βαρτιωτάκης, ο πρώην Δήμαρχος, και ο κύριος Αυλίτης. Θα εκπροσωπηθεί η Αττική, η ΠΕΔΑ, με 62, νομίζω, 62 εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της και καλή τους επιτυχία ευχόμαστε. Μετά τους επικεφαλείς θα μου δώσετε το λόγο. Φυσικά. Να με γράψει η γραμματέα. Κύριος Κανακάκης. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι ένα θέμα που ήθελα να το βάλω από την αρχή.
της δημοτικής αυτής περίοδου. Θα το θέσω σήμερα για να αρχίσουμε όλοι να το σκεφτόμαστε και μάλιστα περισσότερο από όλοι να το σκέφτεται ο Δήματος και η διοίκηση. Είναι σε όλους γνωστό ότι η αντιπολίτευση δεν έχει πολλές δυνατότητες για να ασκήσει το θεσμικό της ρόλο. Το θεσμικό πλαίσιο από παλιά προέβλεπε κάποιες ελάχιστες διευκολύνσεις, ούτως ώστε το έργο μας να γίνεται υποτυπωδών, δηλαδή να μπορεί να πραγματοποιείται. Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου επί 8 χρόνια αρνήθηκε να εφαρμόσει τον νόμο και να μας παραχωρήσει έναν ευπρεπή χώρο με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν χώροι στο Δημαρχείο. Τα τελευταία 3,5 χρόνια δόθηκε ένας χώρος που ταυτόχρονα όμως φιλοξενούσε και την αντιπρόσωπο του ΟΓΑ. Είναι γνωστό ότι η διοικητική μεταρρύθμιση ο Καλλικράτης προβλέπει για την αντιπολίτευση και θα έλεγα και για όλους τους δημοτικούς συμβούλους έναν χώρο ικανοποιητικό μέσα στο Δημαρχείο ώστε να μπορούν να μελετούν τα θέματα και ταυτόχρονα να τους παρέχεται και γραμματιακή υποστήριξη. Ελπίζουμε, δεν βάζουμε το μαχαίρι στον λαιμό κανενός, ελπίζουμε όμως η Δημοτική Αρχή να δει αυτό το αίτημα που δεν είναι μόνο της παράταξής μας, πιστεύω ότι πρέπει να είναι όλων των Δημοτικών Συμβούλων, να το δει και να το αντιμετωπίσει σε σχετικά σύντομο χρόνο. Είναι γνωστό ότι περίπου σε ένα μήνα θα συζητήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Κατά την άποψή μας, για να μπορεί να είναι γόνιμη μια τέτοια συζήτηση και να λάβουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τις πιο σωστές αποφάσεις, πρέπει να έχουν προηγηθεί τα κόλπα. Εμείς θα θέλαμε μια κατά αντικείμενο ολοκληρωμένη ενημέρωση από τον αρμόδιο φορέα. Το συγκεκριμενοποιώ και θα φέρω παραδείγματα. Θα θέλαμε παραδείγματος χάρη από την κυρία Καραλή που είναι πρόεδρος της ΔΕΦ να μας ενημερώσει για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων και τις ανάγκες συντήρησης που έχουν. Θα ζητούσαμε από την κυρία Πάτρα, παραδείγματος χάρη, να μας κάνει μια αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των παιδικών χαρών της πόλης μας. Θα ζητούσαμε από τον κύριο Κασιούρα να μας κάνει μια αναλυτική ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής. Αυτή η διαδικασία πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων να έχουν πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και θα τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν προτάσεις ή τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, θα φέρω ένα παράδειγμα που πιστεύω ότι είναι σαφές. Πριν από καιρό αποφασίσαμε να κάνουμε μια παιδική χαρά να κατασκευάσουμε ο Δήμος, μια παιδική χαρά στην Εκάλη, η οποία κόστησε 240.000 ευρώ. Κανείς δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο από τις παιδικές χαρές που έχουμε, τι έλλειψεις έχουν, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν πήρε απόφαση κατά πλειοψηφία να φτιάξει αυτή την παιδική χαρά. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ήταν ενημερωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει αποφασίσει διαφορετικά. Προτείνουμε αυτή η ενημερωτική διαδικασία να γίνει το Σάββατο 18 του Οκτώβρη. Επίσης, θέλουμε να υποβληθούν προτάσεις από τις τοπικές κοινωνίες προς τα τοπικά συμβούλια, ούτως ώστε να έχουμε και την άποψη των πολιτών. Βέβαια, πρέπει για να διαμορφωθεί το σχέδιο τεχνικού προγράμματος, πρέπει να συγκριθεί η Εκτελεστική Επιτροπή και τέλος να ληφθεί η γνωμοδότηση, όπως όλοι ξέρετε, και από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Θέλω να αναφερθώ και λίγο σε μια επιστολή που θα έρθει στο Δήμο στις 29/9 και αφορά τα πλευρικά διόδια. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας δυστυχώς. Μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι θα γίνει υλοποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης ουσιαστικά που αφορά τα πλευρικά διόδια. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται.
Ήρθε αυτή η επιστολή χωρίς να έχει έρθει η μελέτη στο Δήμο. Από ό,τι ενημερώθηκα, χτες ή σήμερα πήραμε το CD που έχει τη μελέτη. Από ό,τι έμαθα, την πήρε ο κ. Σούλος. Πρόκειται για μια ογδοδέστατη μελέτη και ο νόμος μας δίνει 30 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Ήδη έχουμε χάσει τις 10. Μένουν 20. Τώρα το κρίσιμο του θέματος ποιο είναι? Ότι αν περάσει η περιβαλλοντική μελέτη, θα γίνουν τελικά και τα πλευρικά διόδια. Αν γίνουν τα πλευρικά διόδια, ίσον καταστροφή μεγάλων περιοχών της Κηφισιάς, εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού. Θα έλεγα και του κέντρου. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Εγώ θα ζητούσα να έχουμε και ένα αντίγραφο της περιβαλλοντικής μελέτης, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς με όποιες δυνάμεις έχουμε να το μελετήσουμε, να καθίσουμε όλοι μαζί, να δούμε πώς θα οργανωθούμε και πώς θα το παλέψουμε. Θεωρώ ότι αυτό το 20ήμερο που μας μένει είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τη Δευτέρα είχα ζητήσει ένα ραντεβού από την κυρία Πατρινού που έχει αναλάβει και την νομική υπηρεσία του Δήμου σαν πολιτικό προϊστάμενο. Το είχα ζητήσει το ραντεβού για να έχω μία ενημέρωση σχετικά με το θέμα της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχουν υποβάλει οι κάτοικοι, αλλά κυρίως ήθελα να ενημερωθώ για τις ενέργειες του Δήμου. Να θυμίσω, στο Δημοτικό Συμβούλιο... Να θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι επανειλημμένως τόσο σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής όσο και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου είχα επιστήσει την προσοχή στην απελπιστούσα Δημοτική Αρχή να μην χάσουμε τις προθεσμίες. Η διαβεβαίωση λοιπόν ήταν ότι δεν πρόκειται να χαθεί καμία προθεσμία. Το αποτέλεσμα το άκουσα από τον Πρωτοδήμαρχο που είπε ότι η προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι εκπρόθετη. Βάζω το μικρόφωνο στην τσέπη σου. Βάζω στην τσέπη σου. Βάζω στην τσέπη σου. Βάζω στην τσέπη σου. Βάζω στην τσέπη σου. Είναι ζωστό το τηλεφωνό. Προσέξω. Καλά. Τώρα αυτό είναι μια εξέλιξη που πραγματικά δεν την περίμενα. Και για να έχετε μία ενημέρωση και η νέα Δημοτική Σύμβουλη, πέρασε μία περιβαλλοντική μελέτη για ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιομάζα. Ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Σουτάκης, είχε ενημερωθεί και με επιστολή και με ειδοποίηση δηλαδή από την περιφέρεια, αλλά από ό,τι είπαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επανειλημμένως από τους δύο αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Μανιάτη και τον κύριο Προμπονά, για να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την άποψή του, εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτή την περιβαλλοντική μελέτη. Δυστυχώς, το θέμα δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητήθηκε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια κατά πλειοψηφία πήρε απόφαση θετική και από εκεί και πέρα πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο κ. Καλογερόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφάσισε να δώσει την άδεια λειτουργία. Από τότε λοιπόν τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και κυρίαρχα, πέρα από την άποψη του καθενός από εμάς, αν συμφωνεί ή διαφωνεί με μια τέτοια διαδικασία, αυτό που δεν συμφωνούσαμε εμείς ήταν ότι δεν έπρεπε να αποκριθεί τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο μια τέτοια πληροφόρηση. Μας έκοψαν τη δυνατότητα να πάρουμε αποφάσεις για τον τόπο μας. Οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν ενημερώθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε πράγματα μετά από 3 μήνες. Δεν είναι δυνατόν. Και θέλω να μιλήσω, 2 κουβέντες θέλω να πω.
Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση που οργάνωσαν οι πολίτες Νέας Ερυθρέας που μετέχουν στον εκλογικό μας συνδυασμό. Συμμετείχε και η Δημοτική Αρχή με εκπροσώπους. Δεν είδα βέβαια εκπροσώπους από τα σίγουρα βήματα της απελπτούσας Δημοτικής Αρχής, τουλάχιστον για να υπερασπιστεί αυτό που πίστευε, την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει και η άλλη γνώμη. Είχαν υλοποιηθεί και δεν ήρθαν. Παρακαλώ, παρακαλώ, καθίστε κάτω. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Είπα ότι δεν υπήρχαν τα σίγουρα βήματα, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ. Εκεί ήμουνα εγώ. Μιλάτε για το κύριο Κατάκη που απουσιάζει. Κύριε συνάδελφε, θα απαντήσετε μετά, να τελειώσει. Αυτό που λέτε, γιατί. Τότε γιατί απαντάς. Εσείς πρέπει να το σταματήσετε, γιατί απουσιάζει το πρόεδρο Δημάρχου να συζητάει κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει. Έκανε μία δήλωση, ένα ερώτημα. Κάποιος θα απαντήσει. Καταγγελία. Συνεχίστε, κύριε Καρακάκη. Τι πάνε να δουλειάζετε. Κύριε Καρακάκη, συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορα πράγματα, όποιος θέλει να απαντάει, να παρευρίσκεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός αν θέλει να αποφεύγει τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σφαντός. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Κύριε συνάδελφε, διευκρινίστε λίγο. 18 δεκάτου ζητάτε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αν έχετε την καλοσύνη. Για ποιο πράγμα. Για μια ενημέρωση από φορείς, από αρμόδιο συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι. 18 Δεκάτου, Σάββατο. Ναι, 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 18. Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, ναι. Το πρωί, φαντάζομαι. Το πρωί. Θα αποφασίσετε εσείς να μας πείτε από τους αρμόδιους φορείς. Έχετε θέλουν τα πρόσφατα. Ο κύριος Παντός. Ναι. Σε τρία σημεία θέλω να τοποθετηθώ. Το πρώτο έχει να κάνει με τα αφιλοφρικά διόδια. Η δικιά μας άποψη είναι ότι δεν είναι θέμα τεχνικό και έλεγχο της περιβαλλοντολογικής μελέτης. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα πολιτικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτικά μέσα και επιχειρήματα. Δεν μπορεί οι κάτοικοι της Κηφισιάς, της Βόρειας Αττικής αλλά και της Αθήνας που θα έρχονται να επισκεφτούν την περιοχή, θα περνούν από την περιοχή για άλλη μια φορά να χαρατσώνονται με επιπλέον διόδια, ατελείωτα διόδια. Λοιπόν, είναι θέμα που πρέπει και ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του, η Δημοτική Αρχή, οι παρατάξεις και πλέον δεν μπορούμε να περιμένουμε να ελέγξουμε αυτή την περιβαλλοντολογική μελέτη που τυπικά μπορεί να είναι και εντάξει. Το ζήτημα είναι πολιτικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με κινητοποίηση του κόσμου. Σε συντονισμό με τους υπόλοιπους δήμους της περιοχής και με ένα πλαίσιο που δεν θα αφήνει περιθώρια, γιατί εντάξει, και η προηγούμενη δημοτική αρχή συμμετείχε σε κινητοποίησης με ένα πλαίσιο το οποίο άφηνε τρύπες και δυνατότητα στην κάθε κατασκευαστική εταιρεία αλλά και στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τελικά αυτά τα διόδια. Λοιπόν, η θέση πρέπει να είναι καθαρή του Δήμου, ότι δεν μπορεί να έχουμε νέα διόδια, ότι δεν πρέπει να έχουμε διόδια πουθενά. Οι δρόμοι αποτελούν μέρος του πλούτου αυτής της χώρας και πρέπει να χρησιμοποιούνται από αυτούς που τον παράγουν. Νομίζω ο Δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες συντονισμού και με τους υπόλοιπους Δήμους και κινητοποίηση του κόσμου. Μόνο έτσι θα σταματήσει. Δεν υπάρχει τέλος τρόπος. Δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, που όντως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να, αφού υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία, να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν μοναδικό θέμα. Να γίνει ένα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Τώρα εμάς δεν μας εντυπωσιάζουν τα μεγάλα λόγια και της κυρίας Δούρου που κατά τα άλλα δίνει, πώς το λέει, πίνει νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Οδηγίας 98 το 2008 που έχουμε συγκεκριμένη άποψη για το που οδηγεί και στην εμπαρατηματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση όλου αυτού του κομματιού
και στην προώθηση της κάψης. Έχουμε άποψη τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί στο πόδι. Πρέπει να γίνει, αυτή είναι και μας πρόταση, ένα συμβούλιο με αυτό το θέμα για να τεθούν οι απόψεις και να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Τρίτο, μια ερώτηση προς το Δήμαρχο. Ενημέρωσε ο Σύλλογος των Επαγγελματίων της Νέας Ερυθρέας ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, αλλά τώρα δεν έχει απαντήσει. Και θα θέλαμε να δούμε πού βρίσκεται αυτό το αίτημα. Γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Θα συζητήσουμε και αργότερα σε σχέση με τα θέλη, που είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν και τους επαγγελματίες. Και ρωτάμε τον Δήμαρχο πότε έχει προγραμματίσει αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θα ήταν δυνατόν να μας επιβάλλετε να κλείνουμε αυτή την πόρτα, γιατί δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε με σφυριές, συζητήσεις, δηλαδή όλοι να το ξέρουμε να κλείνουμε την πόρτα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ να κλείσετε την πόρτα. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Ή πυρόπιτα θα μυρίζει, ή σφυριές θα πούμε. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κύριο Καρνακάκη μια αναφορά σε μια παιδική καναστινεκάλη που στήξε 240.000 ευρώ. Λοιπόν, επειδή... προσήλθε ο κύριος Κασιούρας πριν από λίγο. Ο κύριος Γραφτά προσήλθε. Το θέμα που θα σας απασχολήσω είναι μικρό, αλλά ίσως αρκετά σημαντικό. Όπως θα ξέρετε, από την προπερασμένη Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, έχει ξεκινήσει η σειρά των μαθημάτων της καθηγήτριας κυρίας Ευθυμίου, που διοργάνωσε ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο και ο φιλοπρόεδρος Σύλλογος της Πολιτείας. Η προσέλευση των δημοτών, ίσως από τις Δήμοι, ακούσει, στα μαθήματα ήταν εκπληκτική, πρωτοφανής. Δεν νομίζω προσωπικά εγώ να έχω δει πιο πολύ κόσμο να προσέρχεται στην αίθουσα αυτή. Και έτσι φαίνεται ότι θα συνεχιστεί αυτή η κοσμοσυρωή. Βέβαια αυτό επιβραβεύει τους διοργανωτές για αυτή τη μοναδική και πράγματι εύστοχη πρωτοβουλία. Ζήτησα τον λόγο για ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει από αυτήν την θετική κατά άλλα κοσμοσυρωή. Αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας του κοινού. Διέσεις Αγκατζόπουλα, αυτή που βρισκόμαστε τώρα, μπορεί να εξυπηρετήσει ένα ακροατήριο μέχρι 250 άτομα σύμφωνα με τους κανόνες συγκέντρωσης κοινού διαλέξεων εκδηλώσεων κλπ. Σκεφτείτε ότι στο υπερυψωμένο κομμάτι της αίθουσας αυτή τη στιγμή είναι 30 άτομα. Εχθές ήταν 100. Όλοι οι διάδρομοι είχαν καθήμενους με καθίσματα που φέρανε από το έθριο. Οι δύο φυγείς, που λέμε μας οι μηχανικοί, ήταν κατηλημένοι. Λοιπόν, και απλώς αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβεί αν ομιγέννητο πρέπει να αδειάσει η αίθουσα για κάποιο λόγο, κάποιο σοβαρό λόγο. Λοιπόν, γι' αυτό προτείνω στον κύριο Δήμαρχο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, διότι αυτό θα συνεχιστεί για 16 ακόμα Τρίτες, να επιληφθεί η τεχνική υπηρεσία με τους έντονους μηχανικούς που έχει και να βρούμε την προσφυγή. Το λέω να βρούμε, διότι έχουμε και εμείς μηχανικούς στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω να θέλουν να προσφέρουν τις γνώσεις τους, να βρουν την προσφυλέστερη λύση για αυτό το θέμα της ασφάλειας. Βέβαια, το ελάχιστο που μπορώ να προτείνω, γιατί δεν είναι ωραία να κάνουμε κριτική, χωρίς να προτείνουμε, είναι υποχρεωτικά οι διάδρομοι και οι υπάρχουσες δύο να παραμένουν
άνευ καθισμάτων. Γιατί? Διότι ενώ είναι ωραία διαταγμένα τα καθίσματα, όταν έρχονται και βέβαια γεμίζει η αίθουσα, φέρνουν απ' έξω τις καρέκλες και καταλαμβάνουν όλους αυτούς τους διαδρόμους κτλ. Και τουλάχιστον μήπως αυτό, σαν πρώτο βήμα, να μην γίνεται και να είναι μόνο όσα καθίσματα ορίζει ο κανονισμός εδώ και οι διάδρομοι και όλες οι φυγές να είναι απελευθερωμένες από καθίσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραφταπουλό. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς από τις υπηρεσίες εξαγγείλαμε ότι θα προσφέρουμε σε όλους τους συνδυασμούς τον χώρο τους, προκειμένου και να μελετούν τα θέματα, αλλά και να συνεδριάζουν, να συσκέπτονται οτιδήποτε. Και παρά το ότι γνωρίζετε κι εσείς και οι συνάδελφοι που το θέσατε και σήμερα, ότι τουλάχιστον στο κεντρικό σχέδιο του Δήμου, αυτό εδώ δηλαδή που βρισκόμαστε, υπάρχει ασφυξία και των υπηρεσιών ακόμα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και πιστεύω ότι σύντομα θα σας ανακοινώσουμε τον χώρο αυτό. Τώρα για τις 18 Δεκάτου που προτείνεται να γίνει ειδική συνεδρία ενημέρωσης, εμείς έχουμε πει ότι δεν απαραίτητο να γίνονται θεματικά συμβούλια μεταξύ τακτικών συμβουλίων, το πιστεύουμε αυτό, και για ενημέρωση και για σχεδιασμό και για συζήτηση ουσίας και εις βάθος, απαλλαγμένη από το άγχος των θεμάτων διευπεραίωσης, των θεμάτων της καθημερινότητας και για ενημέρωση βέβαια. Και συμφωνούμε να πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση. Καταρχήν μια συνεδρίαση έχουμε ήδη προσπαθήσει να πραγματοποιηθεί, ίσως τον άλλο μήνα, για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πραγματοποιηθεί λοιπόν καταρχήν και άλλη μία ειδική συνεδρίαση μεταξύ όμως δύο τακτικών συμβουλίων. Θα ήθελα να παρακαλέσω να δεχτείτε και όχι Σάββατο πρωί. Νομίζω και από την κοινή μας πείρα ότι Σάββατο πρωί δεν θα έχει επιτυχία η συνεδρίαση. Ενώ Τετάρτη απόγευμα είναι η καθιερωμένη ώρα εδώ και χρόνια που οι δημοτικοί σύμβουλοι προσέρχονται και έχουν ρυθμίσει έτσι την ζωή τους στο σχολείο. Εγώ ζήτησα ενημέρωση, όχι να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωση από τους υπευθύνους. Αυτό ζήτησα. Σύμφωνο. Και δεν πειράζει να γίνει όμως η συζήτηση με την ενημέρωση. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εθελοντικοί ως διοίκηση, αλλά αντιπροτείνουμε να μην γίνει αυτό Σάββατο, να γίνει μια Τετάρτη μεταξύ δύο συμβουλίων. Και ίσως και ειδικά την 8η Οκτωβρίου, που είναι το επόμενο Σάββατο, να μην είναι αρκετό διάστημα για να συλλεγούν όλα αυτά τα στοιχεία που θα θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, λέμε ναι σε αυτό και συνεννόηση με τον Πρόεδρο άμεσα θα ανακοινωθεί και αυτή η ημερομηνία ενημέρωσης από τους Προέδρους των Ελληνικών Προσώπων. Βασικά για αυτούς αποδειχθήκατε, έτσι είναι, και τους αντιδημάτες ενδεχομένως. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νευρικά διόδια, βεβαίως η διοίκηση σε αυτό το θέμα έχει συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν καμία διοίκηση να μείνει πίσω στον αγώνα αυτό που είναι αυτονόητος αγώνας. Νομίζω ότι είναι καλό σημάδι καταρχήν ότι η εταιρεία εκμετάλλευση, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τέλος πάντων, πήρε τις αντιρρήσεις που είχε για τα ηχοπετάματα και εξαρτούσε τα ηχοπετάσματα από ό,τι εγώ είχα μάθει από την εφαρμογή των πνευματικών διοδίων και ξεκίνησε να το τοποθετεί χωρίς να λέει ότι αν δεν εισπράξω τα πνευματικά δεν σας κάνω τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ίσως ένα αδύναμο σημάδι, σημειάλλον. Εμείς λοιπόν κύριε συνάδελφε έχουμε ήδη συστήσει ομάδα εργασίας στα πλαίσια της τεχνικής υπηρεσίας και με την συμμετοχή συλλόγων για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την αντίκρουσή μας στην εφαρμογή πνευματικών διαδίων σε πρώτη φάση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει
θέμα την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και ήδη μας έχει δοθεί μια προθεσμία που τρέχει ήδη 30 ημερών νομίζω για την υποβολή απόψεων. Εμείς λοιπόν έχουμε φτιάξει την ομάδα που είναι επιστημονική ομάδα και φυσικά είμαστε υπέρ της υπηρεσίας κατοίκων. Εγώ μάλιστα συνήθως λέω ότι οι κινητοποίησεις δεν πρέπει να γίνονται εδώ, πρέπει να γίνονται κάτω. Εκεί που παίρνουν τα αποφάσεις, έτσι πιστεύω εγώ. Και όχι εδώ. Αλλά αυτό θα το δούμε. Μπορεί. Αν χρειαστεί, πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί. Για τα παιδικά διόδια να φτάσουν σε κινητοποίησεις. Αλλά αν χρειαστεί, δεν έχουμε κανένα δισταγμό και όλοι μαζί να πούμε μπροστά. Έχετε δίκιο, έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα από τον Σύλλογο της Νέας Ερυθρέας, των Επαγγελματιών και των Εμπόρων και αύριο πράγματι πρέπει να τους δώσουμε απάντηση και να ορίσουμε ημέρα συνάντησης. Θέλω πάντως να σας πληροφορήσω ότι μέσα στην προεκλογική περίοδο δοκιμάσαμε να συναντηθούμε σε θεσμικό επίπεδο εκπρόσωποι του συνδυασμού μας με το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν υπήρχε προθυμία δυστυχώς, αλλά τώρα με τα χαρά λάβαμε αυτή την επιστολή και θα ανταποκριθούμε. Και γιατί η παρατήρησή σας ήταν εύστοχη και αύριο θα ρυθμιστεί η συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Προσήρθε η κυρία Ελίνα Δραγώνα, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου της ΕΚΑΛΗΣ. Υπάρχει άλλο. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Βάρσος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί δημότες, για άλλη μια φορά θέλω να εκφράσω την κυρία Σπυλιοτοπούλου και να σας ευχηθώ κουράγιο και να εκφράσω τη λύπη μου για τους τρεις οπλίτες και για τις οικογένειές τους, για το συμβάν που έγινε και πραγματικά είναι θλιβερό για τη χώρα μας. Μπροστά στην Παναγίτσα είναι μια κυρία λίγες μέρες και θα πρέπει να επιληφθεί η πρόνοια που φωνάζει, έχει πρόβλημα υγείας και έχει και κάτι συμπράγκαλα εκεί μαζεύσει, να το δούμε το συντομότερο. Ήδη έπρεπε να το έχουμε δει από πριν λίγες μέρες. Είναι εκεί, στη συνέχεια, υπάρχουν λόγοι υγείας κτλ. Παρακάλεσα την άλλη φορά και είπαμε συνοπτικές διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται να δούμε αυτή τη λακκούβα που υπάρχει από τους κυβόρυφους Γιωργαντάκη Αργυρομπούλου. Το συνεργείο που υπάρχει το μικρό να πάει να αποκαταστήσει. Ρωτάω, λέει, την έχει ανοίξει ΕΙΔΑ. Μέχρι να βρούμε την ΕΙΔΑ, μέχρι να πιέσουμε την ΕΙΔΑ να τη βάλει, άμα περάσετε θα δείτε ότι είναι μια λακκούβα που αν δεν μπορούμε αυτή τη λακκούβα μέσα σε μια μέρα να την κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Και ας χρεώσουμε την ΕΙΔΑ. Είναι στη γωνία, όπως έχει συνάδελφος περάσει, ο κύριος Κορδίλης το είπε και εκείνος την προηγούμενη φορά, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ένα άλλο θέμα που θέλω να παρακαλέσω και τον κύριο συνάδελφο από την ΕΚΑΛΗ είναι το δάσος του Φασίδερη. Όταν ήμουν δήμαρχος, μπορεί να το θυμάται και ο κύριος δήμαρχος, είχαμε φέρει συνεργεία από την Καρδίτσα και είχαμε κάνει αποψήλωση γύρω-γύρω περιφερειακά της Κηφισιάς για τις φωτιές. Αν θυμούνται κάποιοι συνάδελφοι, ήταν κάτι κύριοι με κάτι μεγάλα μουστάκια που ήταν ξυλοκόπη καταπληκτικοί. Σε μια μέρα καθαρίζανε τεράστια κομμάτια. Μήπως μπορέσουμε πάλι και μπούμε σε αυτό την πυραντα από το εκεί που υπάρχει. Πίσω από την Αγιατριάδα στο ρέμα που βγαίνει μέχρι κάτω και είναι στην προστασία ζώνης του Κηφισού, που είναι το πιο επικίνδυνο, να καθαρίσουμε τα χόρτα και τα κλαριά και τις αφάνες και όλα αυτά που είναι το μπαρούτι για να καεί το δάσος και το ίδιο να κάνουμε στο δάσος του Φασίδερη που είναι από του Βασιλάτου απέναντι, των δημοσιογράφων ένα συνεταιρισμός, ο οποίο ποτέ δεν έχει καθαριστεί. Παλιά χρόνια που υπήρχαν τα καμίνια με τον ασβέστη, τα καθαρίζαν τα δάση και δεν γεγόσανε σε αυτό το βαθμό. Τώρα είναι το μόνο που έχει μείνει. Πρέπει να το σώσουμε. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς που μένουμε εκεί και μένουμε και δίπλα στον αγαπητό συνάδελφο, δεν κοιμόμαστε γιατί φοβόμαστε βλέποντας τις φωτιές στην Καλιφόρνια ότι κάποια μέρα μπορεί να γίνουμε και εμείς στην ίδια θέση με πολλούς αέριδες. Διάβασα σε ένα site και
σε σχέση με το τοπικό συμβούλιο της Ερυθρέας που συνεδριάζει την Αθανασίου Διάκου. Μήπως χρειάζεται να πάρουμε και κάποια απόφαση να το νομιμοποιήσουμε, μια και άλλαξε διεύθυνση, άλλαξε και στέγη. Παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι οι πιο κατάλληλες, πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε το θέμα. Αλλά είδα ένα σύλλογο χορού Γήλιος. Φίλοι μου, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα χορού θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και θα γίνονται στο σπίτι του αθλητή. Πίτα και Λούι, στη Νέα Ερυθρέα. Θα λειτουργήσουν τίματα ταγκό, λατίν, σάλτσα, πώς θα λένε κτλ. Κτλ. Για ενήλικες και μπαλέτα κτλ. Και σύγχρονο για παιδιά και εφήβους, τα μαθήματα θεάτρου, ορθοφωνίας και αναό κτλ. 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 Αυτός ο σύλλογος είναι του Δήμου, είναι ιδιωτικός. Διαφήμιση κάνετε. Θέλω να μάθω. Χρειάζεται ένα σύνολο, δεν χρειάζεται να μας διαβάσετε το τι προσφέρει. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν διαφημίζω. Περιμένω να ακούσω γιατί κάπως περίεργο μου φαίνεται έτσι. Φεύγει το. Ποια ήταν η ερώτησή σας? Το τοπικό συμβούλιο μπαίνει ένα σύλλογο με τι αποφάσεις, πώς μπήκε αυτός ο σύλλογος. Κάποιοι εκτίθονται, εν πάση περιπτώσει, να βλέπουμε. Προχωράω. Θα μας απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Αυτό το εδώ είναι. Αν το θέλετε, πάρτε το κιόλα. Και δεν ξέρω, εγώ άκουσα σύλλογο ήλιο, νομίζω ότι είναι ιδιωτικό, δεν είναι διοράνη του Δήμου. Για το ΧΙΤΑ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, για το καλυφτάκι που λέει εκεί, την κομποστοποίηση και όπως τα λέμε και όλα αυτά. Επειδή εγώ ήμουνα αξιωματική αντιπολίτευση, ήμουνα ταγμένος με τους δημότες και ήμουνα από αυτούς που ήμουνα αντίθετος με οποιαδήποτε εγκατάσταση στο χώρο αυτό είναι δίπλα στη Μερσεντές, για όσους γνωρίζουν, τέτοια δραστηριότητας. Και είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Και για το καλυφτάκι που είπε ο κύριος Δήμαρχος, είμαι υπέρ του να δώσουμε χρήματα στους συλλόγους, αφού δεν μπορέσαμε νομικά να τους καλύψουμε και είμαστε εκπρόθεσμοι, να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Για τα διόδια και πάλι ήμουνα σε όλες τις συγκεντρώσεις και είμαι πέρα για πέρα αντίθετος και το δηλώνω. Στο τρίγωνο Φραγκοπούλου που έχουμε κάνει κάποια πρόταση και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά εμείς την είχαμε ψηφίσει, θέλω να επιστήσω την προσοχή, μην πάνε τα χρήματα στο Περιστέρι ή στο Εγάλαιο, και δεν τα πάρει και η Φυσιά και χάσουμε αυτό τον αθλητικό χώρο που είναι ζωτική σημασία για την Κάτω και τη Νέα και η Φυσιά. Το επαναλαμβάνω. Θέλει πολύ προσοχή. Και τελειώνω, κύριοι συνάδελφοι, να μην σας κουράζω άλλο. Με μια τοπική εφημερίδα, τα Νέα της Φυσιάς, που έχω την τιμή να φιλοξενούμε σε κάθε έκδοση. Είναι μια εφημερίδα μαυρό ασπιριτήχου σαν και αυτή που βγάλαν οι Κινέζοι στην πολιτική επανάσταση και κάποιοι λοιπόν έχουν το θράσος από το σαλόνι τους να κάνουν κριτική, όχι σε μένα, εγώ τη δέχομαι, είναι το ωραιότερο πράγμα η κριτική, αλλά στην εφημερίδα Κηφισιά που είναι στο πεζοδρόμιο χρόνια 50 για την Κηφισιά, 50 χρόνια είναι η εφημερίδα της Κηφισιάς, και είναι στο πεζοδρόμιο με όλες τις δημοτικές αρχές, με όλους τους δημότες, με όλα τα προβλήματα της Κηφισιάς. Για άλλη μια φορά θέλω να συγχαρώ τον κύριο Γρηγοράκο, είμαι στο πλευρό του και καταδικάζω τον εκδότη αυτής της εφημερίδας, καταγγέλλω από το σαλόνι του που κάνει κριτική. Όσο για μένα, τον εκδότη που βάζει και την υπογραφή του εκεί που μου κάνει κριτική και με βάζει δάτων και άλλους συναδέλφους και συναδέλφισσες, τον ευχαριστώ. Του εύχομαι να έχει αίσια εξέλιξη στην υγεία του και για άλλη μια φορά θα του πω έναν που όλοι το ξέρουμε. Ουδής πιο αχάριστος από τον ευεργητή Θέντα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχος. Νομίζω και στο παρόν συμβούλιο, αλλά φυσικά και δημόσια και προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί, κύριε Δήμαρχε, ότι θα ελευθερώσουμε το σπίτι του αθλητή από εντελώς περιττές και πολυτελείς επιπλώσεις και εγκαταστάσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τον αθλητισμό, με τον προορισμό, την αποστολή αυτού του κτηρίου.
και βεβαίως με τις ανάγκες της Νέας Ερυθρέας και των συλλόγων της. Γι' αυτό λοιπόν άμεσα από τις πρώτες μέρες προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε τη μετακίνηση αυτών των βαριών επίπλων που χρησιμεύαν μόνο δύο φορές το μήνα, στερώντας όμως καθημερινώς από ζωτικό χώρο τους αθλητικούς συλλόγους της Νέας Ερυθρέας να εγκαταστήσουν εκεί τις δραστηριότητές τους. Έγινε λοιπόν αυτό και αμέσως, αλλά δεν θα μπω σε αυτό το θέμα τώρα, γιατί άλλος είναι αρμόδιος, ο πρόεδρος του Μικέλα, αμέσως ξεκίνησε το αρμόδιο νομικό πρόσωπο να δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων συλλόγων. Είναι σαφές και αυτονόητο ότι η σειρά προτεραιότητες είναι η εξής. Πρώτον, αθλητικά προγράμματα του Δήμου. Δεύτερον, ανάγκες αθλητικών συλλόγων Νέας Ερυθρέας. Τρίτον, εάν τυχόν ενισέψει χρόνος, άλλοι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, ή μάλλον πολιτιστικοί σύλλογοι. Άρα αυτή είναι η κατάταξη και αυτή είναι η τύχη που θα έχει αναλόγως στις προτεραιότητες που ακούσατε και η αίτηση που διαβάσατε του συλλόγου. Και συντάσσομαι μαζί σας σε ό,τι αφορά την καταδίκη και τον στιγματισμό της εφημερίδας, με τη διαφορά ότι ως συνδυασμός και ως διοίκηση είμαστε απόλυτοι ότι πρέπει να καταδικάζουμε πάντοτε όλες τις εκτροπές του τοπικού τύπου. Γιατί ο τοπικός τύπος πρέπει να προάγει δημόσιο ήθος, πρέπει να προάγει πολιτισμό και εμείς αναλόγως είτε πρέπει να του συμπαραστεκόμαστε, είτε πρέπει να το στιγματίζουμε και να τον απομονώνουμε όταν με δημοσιεύματα υβριστικά, συκοφαντικά, προσπαθούν κατά καιρούς να υποβαθμίσουν τον πολιτισμό και, και το πολιτικό επίπεδο της περιοχής. Εμείς δημόσια ζητήσαμε από το συνδυασμό σας να καταγγείλετε ένα ανάλογο κρούσμα. Αρνηθήκατε να το κάνετε και είναι πολύ λυπηρό. Είχα μάλιστα πει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ότι αυτό θα ήταν προϋπόθεση για την αποκατάσταση του αναγκαίου άλληλου σεβασμού μεταξύ των παρατάξεων. Δεν το κάνετε. Εσείς χαϊδέψατε, υποθάψατε, διακινήσατε βρωμερά έλλειμμα. Σήμερα καταγγείλετε κάποιο άλλο, έχετε δίκιο και είμαστε μαζί σας. Για προσωπικό το θέμα και το βάλα σε προσωπικό. Ο κύριος Κορδίζης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος στην τοποθέτησή μου. Ένα θέμα που ήθελα να θίξω αρχικά είναι σχετικά με τη στάση των αστικών συγκοινωνιών στην πλατεία Πλατάνου. Κάθε πρωί, επειδή τυχαίνει να πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο, που θεωρείται μια ώρα αιχμής, πραγματικά σκέφτομαι πως δεν έχουμε θρυμίσει ακόμα θύμα με την κατάσταση εκεί. Δηλαδή, πάνω από 60 άτομα στιβαγμένα σε ένα πολύ στενό σημείο του πεζοδρομίου, οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στο οπαστρόμα, η συγκοινωνία να περνάει και να ποτηλιάρει το σύμπαν εκεί για αρκετή ώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκεί στενεύει το οδόστρωμα και δημιουργείται αφάνταστη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και θα ήθελα να πω ότι έχω στα χέρια μου μία έκθεση της τροχίας και βρισχίας, η οποία λέει ότι το σημείο εκεί είναι ακατάλληλο και απαράδεκτο να γίνει στάση. Και όμως η στάση υπάρχει. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, καλώ τιμής υπηρεσίες να δούμε το θέμα αυτό σε ποιο σημείο είναι για τη μεταφορά της λόγω στάσης. Δεύτερο θέμα είναι σε σχέση με το Μικέλας. Προχθές στην Οικονομική Επιτροπή ο κύριος Παπαδόπουλος, ο απερχόμενος πρόεδρος, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, μου παρέδωσε μία επιστολή απαντητική σε σχέση με ένα αίτημα που είχα υποβάλει για το κόστος των μεναντρίων των τελευταίων ετών από το Μπικέλα. Είναι ένα πολύ σύντομο κείμενο και θα ήθελα να το θέσω υπόψη του και του νέου Προέδρου και του ενδυνάμει νέου Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πραγματικά εγώ στην Οικονομική Επιτροπή, και θέλω να ενημερώσω το Σώμα, δεν ψήφισα αναμόρφωση που αφορούσε μεταφορά
κονδυλίου 100.000 ευρώ στο Βικέλα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μία αδιαφάνεια και μία συσκότηση γύρω από τα οικονομικά. Στην απαντητική επιστολή που είχα στείλει στις 17 Δεκάτου 2013 προς το νομικό πρόσωπο του Δημήτρης Βικέλας, η απάντηση λέει ότι για το κόστος των μεναντέριων 2009 δεν ανεβρέθησαν στοιχεία στην υπηρεσία. Κατά τα λοιπά έτη και πάντα σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία της υπηρεσίας, το κόστος ανέρχεται ως κάτωθι. Το 2010, 130.000 ευρώ για 22 παραστάσεις. Το 2011, 45.000 ευρώ για 21 παραστάσεις. Το 2012, 37.900 για 19 παραστάσεις. Και το 2013, 10.000 για 25 παραστάσεις. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, μια τρομερή αύξηση το 2010. Προεκλογική χρονιά, θυμίζω τότε. Σημειώνεται ότι το αναφερόμενο κόστος αφορά τη δαπάνη που έγινε σε βάρος δημοτικού προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του 2013, λόγω δανείου παλαιών οφειλών από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, αποπληρώθηκαν όλες οι παλαιές οφειλές του νομικού προσώπου, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούσαν την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μενάνδρια. Και υπογράφει ο κ. Παπαδόπουλος. Θέλω να πω, δεν σχολιάζω τώρα την ημερομηνία της επιστολής, γιατί είναι 5 Δευτέρα του 2014, την πήρα όμως προχθές, αλλά θέλω να πω ότι είχα ζητήσει αναλυτικά στοιχεία για το κόστος των εκδηλώσεων αυτών. Αυτή είναι η απάντηση. Θεωρώ ότι δεν βοηθάει στην αποσαφήνιση και στον εντελεχή έλεγχο που οφείλει μέσω του νόμου η αντιπολίτευση να κάνει. Θα επανέλθω, το λέω και προς τη νέα διοίκηση, και θα επανέλθουμε και σαν παράταξη, γιατί θέλουμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση για αυτά. Και συναφές θέμα είναι και το θέμα που άκουσα την ενημέρωση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος σε σχέση με το πρόστιμο που υπάρχει με βάση μια σύμβαση που συνέπραξε ο Βικέλας με ένα αθλητικό σωματείο. Μου φάνηκε παράξενο, κύριε Δήμαρχε, πώς επομίστηκε, πώς χρεώθηκε ένα κόστος, ένα πρόστιμο αυθαιρέτου σε ιδιώτη μέσα σε δημοτική έκταση. Μου φαίνεται παράξενο, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, μου ακούγεται παράξενο. Το δεύτερο, δεν ξέρω πώς μπορεί να εκλειφθεί αυτό. Το δεύτερο είναι ότι λέω ότι αυτή η σύμβαση πρέπει να καταγγελθεί. Και το λέω προς τον νέο Πρόεδρο ότι έχω πληροφορίες ότι μέσα στο χώρο αυτό εδράζεται η Ακαδημία Δωμάζους. Και δεν είναι ο 2010. Παρακαλώ πολύ να το ερευνήσετε. Και συντρέχουν πάρα πολλοί λόγοι καταγγελίας αυτής της σύμβασης και αναθεώρησής της. Θα επανέλθω με νεότερα στοιχεία. Τελευταίο ζήτημα που θέλω να κάνω σαν ενημέρωση και να ευχαριστήσω και τον κύριο Κασιούρα και την προκάτοχό του, την κυρία Σαλμαχτεφάνη, όπως και τον Δήμαρχο, είναι ότι, και να ενημερώσω, ότι ξεκίνησε το κοινωνικό φροντιστήριο την λειτουργία του μετά την επίλυση του θέματος του σχολικού φύλακα, ο οποίος κάλυψε και το ωράριο το οποίο ήταν προαπαιτούμενο για να λειτουργήσει με ασφάλεια αυτή η δομή. Θέλω να κάνω έκκληση σε όποιον θέλει μέσα από την κοινωνική μέρημνα που θα στεγάσει και πάλι την φροντίδα αυτής της δομής, συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στο δομή αυτή, να υποβάλουν αίτηση στην κοινωνική μέρημνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Σπιωτοπούλου. Θα ήθελα να μιλήσω, επειδή άκουσα κάποια πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν το πλάστιό μας. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισήμανση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε. Άκουσα... Όσο μπορείτε, πιο μικρή. Ναι, θα παρακαλέσω όλους τους αδερφούς, γιατί ναι, τραβήξαμε πάλι. Πάντα έτσι μιλάω, πολύ λίγο. Υπάρχουν σοβαρά θέματα που αφορούν ένα Δήμο, υπάρχουν και άλλα που λύνονται πολύ πιο εύκολα. Ο λόγος αυτός, το θέμα που αναφέραμε προηγουμένως στα διόδια, νομίζω ότι είναι ένα από τα σοβαρότερα που μπορεί να απασχολήσει το Δήμο μας, γιατί εάν εφαρμοστούν, θα καταστραφεί ολόκληρος ο Δήμος. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό και
θα πρέπει να προσέξετε και να επισημάνετε ότι υπάρχει νόμος που λέει ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για να μπουν διόδια σε δρόμους καθόλου το μήκος. Αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος υπάρχει στο Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και όλες άλλες αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν μπορώ να καταλάβω τι υπονοούν. Αλλά αυτό είναι ένας πολύ ξεκάθαρος νόμος. Δεν μπορεί κανένας να εφαρμόσει διάδια χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες να έχουν δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση του κόσμου που βεβαίως οπωσδήποτε θα βγει στις παράπλευρους δρόμους. Καταλαβαίνετε βέβαια, αν δεν γίνουν αυτά, η Κηφισιά, όλος ο Δήμος δηλαδή, θα καταστραφεί ολοσχερός. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι με... Άκουσα ότι θα καταργηθούν για την... Συγγνώμη. Για τα απορρίμματα. Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι πιστεύω ότι ο κατακαιρματισμός αυτά τα τέσσερα σταθμοί στην Αττική θα κατέστρεφαν όλο το αλεκανομπέλιο. Αλλά υπάρχουν σοβαρές λύσεις στο εξωτερικό, οι οποίες δεν χρειάζεται να καλύψουμε στην Αμερική, οι οποίες πράγματι μπορούμε να τις υιοθετήσουμε και να προωθήσουμε. Και ξέρω αρκετές να προωθήσουμε κάτι τέτοιο που έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό και που μπορεί να έχει πραγματικά πολύ καλή λειτουργία και στο δικό μας Δήμο. Και τέταρτο και τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα κύριε Δήμαρχε, με την καινούργια σας θητεία, να κάνετε, να προβληματιστείτε και να δούμε όλοι μαζί πώς θα θέλαμε αυτό το Δήμο να το αναπτύξουμε, το χωροταξικό του, το προοδευτικό του, τον ιστό του, προτού αρχίσουμε τα επιμέρους να δίνουμε ή να φροντίζουμε για πράγματα που είναι δευτερεύουσης σημασίας. Ο κύριος Δήμαρχος. Εξ αφορμής τοποθέτησης της κυρίας Δημάρχου και επειδή το έθεσε και ο κύριος Κανακάκης, πράγματι το ΣΥΤΗ με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα διόδια μου παρεδόθη σήμερα, με τη σειρά μου το παρέδωσα πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου στην ενταλμένη συνάδελφο για θέματα περιβάλλοντος, την κυρία Χαριτοπούλου, και θα την παρακαλέσω να μεριμνήσει αύριο μέσω του Δήμου, αν θέλετε, ή και ιδιωτικώς, να αποσταλεί σχετικό mail στις παρατάξεις. Και βεβαίως, κυρία Δήμαρχε, θα ξεκινήσει η συζήτηση για το Γενικό Πολεοδομικό, που ισότητα θα έχει και φυσικά καθυστερήσει κατά 15 και πλέον χρόνια, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες. Ισότητα θα έχει Νέα Ερυθρέα, ενώ έχει ψηφιστεί επίσης αρκετά χρόνια, δεν εγκρίθηκε τελικά, δεν πήρε υπουργική απόφαση και θέλουμε και αυτό να το ξεπαγώσουμε και να το προωθήσουμε πολύ γρήγορα. Για τη Νέα Ερυθρέα, μάλιστα, κατά προτεραιότητα. Κύριος Κύπρος. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, Πρόεδρε, στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον αρμόδιο συνάδελφο. Παρατηρείται τις τελευταίες 10-15 ημέρες ένας οργασμός έργων από τον οποίο δεν κάνω λάθος. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ενώ αποκαθιστούν τεχνικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί οι σταθμοί, αφήνουν τα μπάζα δυστυχώς σε διασταυρώσεις με αποτέλεσμα να έχουν γίνει κάποια ατυχήματα με ευθύνη καθαρά του ΟΤΕ. Λοιπόν, όπως έγινε ένα πρόσφατα, λυθρήκε Βοσπόρου σήμερα το πρωί, διότι δεν είχε ρατότητα το αυτοκίνητο που έγινε από την Βοσπόρου, είχε σταματήσει ένα δεξιά στην λυθρή με αποτέλεσμα να κάνει πίσω και να γίνει σύγκρουση, ευτυχώς χωρίς θύματα. Θα επαναφέρω το πρόβλημα αυτό που εντόπισα και το έθεσα υπόψη της διοίκησης όσο αφορά την αίθουσα συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ερυθρέας. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, τις ασφαλείς προϋποθέσεις, και παίρνω αφορμή από αυτά που είπε ο κ. Συνάδελφος ο κ. Λαυτόπουλος
Αν αυτή η αίθουσα δεν τηρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, φανταστείτε η αίθουσα εκεί που συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο, το κοινωνικό συμβούλιο της Αθήνας, τι συμβαίνει, τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει μεγάλη κοσμοσυρροή. Κύριε Δήμαρχε, δεν απορρίφθηκε η αναθεώρηση του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου της Νέας Ερυθρέας. Έχει φτάσει, έφτασε στο νομοθετικό γραφείο του κυρίου Μανιάτη, αλλά δεν είπαμε ότι απορρίφθηκε. Είπατε ότι έχει παγώσει, ότι έχει απορριφθεί, κάτι δεν το είπατε κύριε Δήμαρχε. Δεν είπαμε ότι έχει απορριφθεί. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, υπάρχουν τα πρακτικά, το δούμε. Λοιπόν, ούτε έχει παγώσει. Απλώς, τέλος Ιουλίου, βγήκε ένας καινούριος νόμος, το οποίο υποχρεώνει όλες τις αναθεώρησεις γενικών πολεμικών σχεδίων που είναι σε εκκρεμότητα να συμπεριλάβουν μέσα και τα έργα, τα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ ή από Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να με ερημνήσετε, να έρθει στο Δήμο, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση και να συμπεριλάβετε μέσα όποια και όπου έργα υπάρχουν, να μιλάμε για την Ερυθρέα, έτσι. Τα οποία μελλοντικά θα ζητήσετε, θα ζητήσουμε χρηματοδότηση ή ήδη χρηματοδοτούμε. Έχουμε από τον Χρήστο. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει εγκριθεί η περιβαλλοντολογική μελέτη αντιθέτως από αυτά που είπατε εσείς κύριε Δήμαρχε. Εγκρεμεί η διαφορετική χάραξη στο ύψος της Στατοίου. Γίνανε άπειρες διαβουλεύσεις, άπειρες συναντήσεις με την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας, με επικεφαλής του κύριο Καρδωματέα. Το μόνο που μένει είναι να πιέσετε να γίνει η ανάθεση του έργου της χάραξης, της τελικής χάραξης της εκτόπισης του ρέματος Κοντοχρήστου. Και αυτό που θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σας είναι εκτός από τα ευρεία, πρέπει να δώσουμε λύση και για τα λύματα, για τα ακάθαρτα, τα οποία συμπεριλαμβάνει μέσα και αυτή τη λύση μελέτη. Δήμητρος. Πολύ σωστά, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί. Ο πρώην Δήμος της Νέας Ερυθρέας είχε καταφέρει, είχε εντάξει το έργο αυτό στο περιφερειακό πρόγραμμα, τεχνικό περιφερειακό, νομαρχιακό τότε πρόγραμμα, είχε εγκριθεί το έργο, είχε κατασταθεί ο εργολάβος, αλλά μετά από προσφυγή της οικογένειας Λεμού, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έχουν χαρτογραφηθεί τα ρέματα, εκεί πρέπει να τρέξετε λίγο. Εκεί πρέπει να δώσετε βάση. Γιατί αυτό είχε εγκριθεί, σας λέω και πάλι, είχε κατασταθεί ο εργολάβος. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν τότε στη διοίκηση του πρώην Δήμου της Νέας Ερυθρέας και το γνωρίζουν πολύ καλό το θέμα. Και αυτό το έργο χάθηκε διότι μας κόλλησε στον τοίχο η οικογένεια Λεμού. Ανατολικής Ερυθρέας, αντικειμενικό. Παπαφλέσσα, Ρωμιλίας, Αγίων Σαράντα. Για να πάρει, να πούμε, όλα αυτά τα όφρια, ο αποδέξης Ζήβια Φερέρα. Έχει προχωρήσει η μελέτη, έχει εγκριθεί, υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα, στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Πιέστε το. Πιέστε το και θα κερδίσει ο Δήμος από αυτό το έργο, όπως και για τα υπόλοιπα τρία. Άκουσα με πολύ προσοχή το ερώτημα του κυρίου συναδέλφου, του κυρίου Σκορδίλη. Δεν συμφωνώ με την απάντηση που έδωσε το κύριο Δήμαρχε. Τέλος Αυγούστου, λίγο πριν παραδώσουμε τον Δήμο, τη διοίκηση, επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Γιώργος Καρούτσος. Εγώ έχω μάθει να λέω με όνομα και επώνυμα αυτά που θέλω να πω. Ο κύριος Καρούτσος λοιπόν είναι ο προϊστάμενος των αντερέχων της υπολοδομίας του Βόρειου Τομέα. Μου είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Δωμάζος, έκανε έτοιμα, έκανε αίτηση του νόμου 105, ότι δεν είναι δικά του τα κινητά εκεί πέρα, τα αυθαίρετα που έχουν γίνει και πρέπει να κάνει κάτι ο Δήμος, η υπολοδομία του Δήμου, διαφορετικά το πρόστιμο θα πέσει να μόνο πάνω στο κεφάλι του Δήμου. Ενημέρωσα τότε από τις υπηρεσίες και κάνανε κάποιες ενέργειες. Καλέστε λοιπόν τις υπηρεσίες της υπολοδομίας να σας ενημερώσουν. Ελαιώνας,
Το έργο δεν ανήκει να είμαστε στην περιφέρεια, κύριε Δήμαρχε. Το έργο αυτό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό το οποίο έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο Υπουργείο επιστήνει την προσοχή στη διοίκηση ότι πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες μέχρι το 2015 να γίνουν όλα τα πράξη δημοσίευσης και όλα αυτά για να πάρει σράκα και οστά. Είπατε ότι δεν έχουν απολωτριωθεί. Θα έπρεπε να γνωρίσετε, αν δεν γνωρίζετε πολύ ευχαρίστω να σας πω ότι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει και στο νόμο Τρίτσι που όλες οι απολωτριώσεις έλεγε τότε το νομοσχέδιο ο Τζιγκάς Ζακάρης μπορεί να το ξέρει αυτό, ότι το 50% των απολωτριώσεων οφείλει να απολωτριώσει, να αποζημιώσει το κράτος. Και αυτό έκανε τότε ο Δήμος της Νέας Ερυθρέας. Για να μην πάρει χρήματα από το ταμείο του, να μην δανειστεί δηλαδή, είχε προσφύγει και είχε βάλει τότε και τον κύριο Φραντσεσκάκη, τον δικηγόρο, τον έπειτο δικηγόρο, να διεκδικήσει τον νόμο, τι έλεγε ο νόμος. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν υπάρχει δικαιολογία καθυστέρηση του έργου, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η απαλωτρίωση δεν μπορεί να πολυσεργήσει ένα έργο το οποίο είναι κοινωνικής ωφέλειας. Προχωράει το έργο και παράλληλα απολωτριώνεται τους αρμόδιους, τους ιδιοκτήτες. Πάλι πρέπει να γνωρίσετε ότι όταν έγινε η πράξη εφαρμογής και της περιοχής, χωρίς να έχει δικαίωμα τότε ο αντινομάρχης να υπογράψει πράξη εφαρμογής εκ παραδρομής, το είχε υπογράψει ο οποίος αντινομάρχης, ο οποίος κέρδας και δεν ζει. Και προσφύγανε τότε οι διαφερόμενοι και προσβάλλανε αυτή την προσκύρωση. Γι' αυτό έχει αργήσει τόσο ο πρώην Δήμος, όσο και ο συμβενημένος Δήμος, γιατί ακόμα δεν έχει τελέσει διοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως, σας λέω και πάλι, με βεβαιότητα, ψάχτε το, θα το δείτε, ότι προχωρήστε το έργο, δεν έχει καμία σχέση απολωτρίωση με την εξέλιξη του έργου. Θα συντομεύουμε και στα άλλα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Είπε ο φίλος ο Μιχάλης Καουγαλάκης όσον αφορά την ενημέρωση και τα αποτελέσματα του νερού. Μίλησε για κολοβακτηρίδια και αυτά. Πρέπει να ξέρει και ο συνάδελφος ότι πρέπει να επιστήσει την προσοχή στη συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει αυτή την, αυτόν τον έλεγχο, από πού παίρνει το νερό. Αν το νερό το πάρει από τη Βρύση, δεν φταίει να μου το δίκτυο το δημοτικό, μπορεί να φταίει το δίκτυο του σπιτιού. Πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε, να παίρνουμε δείγματα πριν την εγκατάσταση νομού της υγειονομικής κατάστασης του κτηρίου. Για να είμαστε πιο σίγουροι, εάν θέλουμε να κάνουμε πραγματικό έλεγχο. Και θα ήθελα, εάν μπορεί, ο φίλος ο Μιχάλης, να μου πει από ποια εταιρεία έγινε αυτός ο έλεγχος. Ήταν αυτή που υπήρχε, έκανε όλα αυτά τα χρόνια ή υπάρχει κάτι καινούριο. Άκουσα με μεγάλη έκπληξη τον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Βάσο, να διαβάζει εδώ πέρα, εγώ τώρα το βλέπω, ότι δεν είναι αίτηση αυτό, κύριε Δήμαρχε, που διάβασε ο κύριος συνάδελφος, από ό,τι το διαβάζω και εγώ τώρα. Είναι κάλεσμα. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι αυτός ο χώρος έχει παραχωρηθεί στον Σύλλογο Ήλιος, που αν δεν κάνω λάθος πρόεδρος είναι εκεί ο Μιχάλης ο Καβγαλάκης, και καλεί τον κόσμο, τα μέλη, 6 του μήνα να παραβρεθούν για να πάρουν μαθήματα χορού, ορθοφωνίας και υποκριτικής. Δεν είναι αίτηση. Είναι κάλεσμα δηλαδή. Ότι υπάρχει αυτός ο χώρος είναι έχει διαθετηθεί στο συγκεκριμένο σύλλογο, ο οποίος είναι ιδιωτικός, έτσι. Για να μιλάμε τα πράγματα όπως με το όνομά τους. Και τους καλεί να παραβρεθούν εκεί. Έτσι λέει το email αυτό που διαβάζω εδώ πέρα. Αυτό που έχει στα χέρια του ο κ. Βάσος. Αυτά, ευχαριστώ. Κ. Δημάρχος. Κύριε Πρόεδρε, έχω πει ότι στις πρώτες συνεδριάσεις με μεγάλη ψυχραιμία και υπομονή θα τα ακούμε αυτά, αλλά κάποια στιγμή θα μπει και ένα όριο και θα δίδονται οι αρμόζουσες απαντήσεις. Πάντως, οι προκλήσεις είναι συνεχείς. Μία αίθουσα αθλητική είχε σκλαβωθεί επί σειρά ετών. Πεισματικά εκεί να συνεδριάζουμε 2 φορές το χρόνο
Και τώρα που την ελευθερώσαμε από την πρώτη εβδομάδα της νέας διοίκησης, ακούμε κριτική γιατί ένας σύλλογος καλεί τα μέλη του να αθληθούν ή να προβούν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Αν ο κύριος συνάδελφος θέλει να ξαναβούν τα έπιπλα εκεί, να το πει σήμερα. Επίσης, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, κύριε Πρόεδρε, τον συνάδελφο που ακούει αυτά που θέλει να ακούει και όχι αυτά που καταγράφεται στα πρακτικά και αυτά που ακούνε όλοι εδώ πέρα, εκτός από εκείνον. Άκουσε ότι είπα για παροτριώσεις που δεν είπα λέξη για παροτριώσεις. Άκουσε ότι είπα για προσκυρώσεις που δεν είπα λέξη για προσκυρώσεις. Άκουσε ότι είπα ότι δήθεν απερίφθη το γουπουσού της Νέας Ερυθρέας, δεν είπα λέξη γι' αυτό. Τι είπα. Πότε, κύριε Κύρλο, ψηφίσατε το γουπουσού, νομίζω πριν το 6, λίγο μετά το 6, κάπου εκεί. Τι κάνατε 8 χρόνια. Εσείς τα δήμαρχος πέρα νομίζω. Τι κάνατε 8 χρόνια. 8 χρόνια. Τι κάνατε 8 χρόνια. Σας δίνω τον λόγο. Τι κάνατε 8 χρόνια για το γόπο σου της Ερυθρέας. Ό,τι έκανε και ο Δήμος Κηφισιάς πριν 25 χρόνια για την αναθεώρηση. Τι κάνατε εσείς για το γόπο σου της Ερυθρέας που μας κουνάει το δάχτυλο. Εσείς... Δεν έχω κουνάει κανένα δάχτυλο. Δεν έχω μάθει να κουνάω δάχτυλα. Γεμίσατε την Ερυθρέα παράγκια. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Εκτός από παράγκια, τι κάνατε για το γόπο σου της Ερυθρέας. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Το λόγο. Λοιπόν, ακούστε να σου πω. Το γουπουσού ξεκίνησε το 2007 επί Βασιλική Ταβάκη. Γνωρίζετε πολύ καλά, εάν γνωρίζετε, ότι η διαδικασία για μια αναθεώρηση γενικού πολεμικού σχεδίου κρατάει χρόνια. Γιατί υπάρχουν οι ενστάσεις, υπάρχει η πρώτη φάση, υπάρχει η δεύτερη φάση, υπάρχει η τρίτη φάση και όλα αυτά, και όλα αυτά καταφέραμε η πρώην διοίκηση του Δήμου της Νέας Ερυθρέας μέσα σε 3-3,5 χρόνια να ολοκληρώσει την αναθεώρηση γενικού πολεμικού σχεδίου. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Όρσα. Ήταν καθαρά θέμα της κεντρικής διοίκησης. Μη λέτε λοιπόν τι έκανε ο πρώην Δήμος της Ερυθρέας και η απερχόμενη διοίκηση. Κοιτάξτε τι θα κάνετε κι εσείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμάς μας ήρθε να μου ο κόσμος για να ελέγχουμε και εσείς να ασκείτε διοίκηση. Λοιπόν, μη λέτε τι κάναμε εμείς. Εμείς αυτά που κάναμε, και τα κάναμε και μας έκρινε ο κόσμος. Κοιτάξτε λοιπόν εσείς τι πρέπει να κάνετε, για να μην σας κρίνει και εσάς όπως έκρινε εμάς ο κόσμος. Μιλήσατε για το παρελθόν. Εσείς μιλήσατε για το παρελθόν. Εσείς πόνο είναι αυτό, κύριε Δήμαρχε. Οι εκλογές δεν είναι μεθαύριο, είναι αλήθεια στο παρελθόν πλέον. Εσείς παρελθοντολογείτε. Λοιπόν, μην μου λέτε για την Ερυθρέα τι έκανε. Η απάντησή σας είναι ότι επί 3,5 χρόνια στην Ερυθρέα συζητούσατε ενστάσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει, θα το δούμε. Ακούστε, σας είπα και πάλι ότι ολοκληρώθηκε επί Βασιλικής Ταβάκης. Μετά ανέλαβε η κεντρική διοίκηση που δεν είναι υπεύθυνος ούτε ο Δήμος ούτε κανένας Δήμος. Ξέρετε πολύ καλά είναι οι υπηρεσίες του ΙΠΕΚΑ. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και έτσι είναι. Ευχαριστούμε κύριε Κύβλα. Πάμε κύριε Πρόεδρε για το ρεύμα κοντοπίσου. Δεν μας είπατε για την χαρήκατε που το προωθούμε, που το υποβάζουμε στην περιφέρεια, που το σπρώχνουμε. Σας άρεσε αυτό ή όχι. Πώς σας φαίνεται. Κύριε Δήμαρχε, εδώ δεν έχετε κουβάλει εσείς. Το έχετε βάλει η επερχόμενη διοίκηση. Okay. Κάνατε μεγάλο λάθος. Λοιπόν, μην προσπαθείτε να κάνετε να μου το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Υπάρχουν όλες, έχουν καταγραφεί όλες οι ενέργειες της προηγούμενης διοίκησης και σας λέω αυτή τη στιγμή είναι στο γραφείο του κυρίου Πέπα που δεν το γνωρίζετε εσείς, ο κύριος μελετητής, ο οποίος περιμένει να εγκριθεί η αλλαγή χάραξης της απορροής του ρεύματος, του κουμπώματος δηλαδή, γιατί η αρχική χάραξη, κύριε Δήμαρχε, ήταν να περάσει από μια ιδιοκτησία κόκκομα, η οποία, αυτή η ιδιοκτησία, έφερε αντιρρήσεις. Προσέφηκε στα αρμόδια δικαστήρια και προσέβαλε αυτό το έργο. Με αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, να βρουν άλλο τρόπο. Κάνανε λοιπόν την καινούργια χάραξη, αυτή η καινούργια χάραξη απομένει να εγκριθεί, έτσι, να βγει σε διαγωνισμό και να προχωρήσει το έργο. Όλα τα περιβαλλοντολογική μελέτη που λέτε ότι περιμένει να εγκριθεί, έχει εγκριθεί και η υδραυλική μελέτη έχει εγκριθεί, αλλά έχει εγκριθεί και η μελέτη των καθάρτων ενημερωτικά. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, να ολοκληρώσω. Τώρα αρχίσατε και το μαζεύετε. Όχι, το μαζεύω. Και καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Λοιπόν, η περιβαλλοντική μελέτη βρίσκεται στη ΤΕΧΟ από 14 Οκτωβρίου του 2013. Είναι εκεί κολλημένη στη λεωφόρο Μεσυγείων.
Η δε μελέτη διαθέτησης του ρεύματος Πρωτοχρήστου είναι ακόμα, όπως είπατε ορθά, στο γραφείο του κ. Πέπα, διότι ακόμα δεν έχει ενταχθεί σε αυτή τη μελέτη η Αγίων 40. Η Αγίων 40 πρέπει να πάει πακέτο με τον Πρωτοχρήστου για να παράσουν απέναντι του Θεοδωρείου και όχι αντικόκομμα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά ούτε κατά αυτή την έννοια έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη διαθέτησης, γιατί πρέπει να μπει και το Αγίων 40. Όμως, μιλάτε για το ρέμα Πρωτοχρήστου, που βεβαίως εμείς δεν παριστάνουμε, το ξέρουμε το θέμα καλύτερα από εσάς. Μάθαμε όμως κάποια πολύ βασικά, κύριε Κύρλο. Μάθαμε, ας πούμε, ότι τόσα χρόνια το εμφανίζεται το ρέμα ως δρόμο και επιτρέπατε εκεί πέρα να χτίζονται σπίτια πάνω στο ρέμα. Μάθαμε ότι δεν μπορεί να περάσει μέσα από το ρέμα από τον τεχνικό αγωγό που ζητάτε εσείς να περάσει. Πιστεύω και εσείς από την εμπειρία σας το διδαχτήκατε αυτό και από τους μηχανικούς του Δήμου σας. Ότι δεν μπορεί να περάσει αποχέτευση μέσα από ρέμα, απαγορεύεται αυτό. Αλλά το ότι επιτρέπατε και αναρωτιέμαι αν στο γούπου σου τη Νέα Ερυθρέα το έχετε φροντίσει αυτό, επιφυλάσσομαι, δεν παίρνω θέση σε αυτό, θα το δω. Θα το δω και το δούμε όλοι μαζί. Μήπως και εκεί το έχετε ακόμα ως δρόμο, το ρέμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι καθαρά. Πώς το θέλετε. Λοιπόν, ακούστε. Επιπροσωπικό. Συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζετε ότι εγώ, ο συγκεκριμένος που απευθύνεστε, εκλέχθηκα για πρώτη φορά το 2006 και αναλάβαμε διοίκηση το 2007. Αυτά που λέτε, που επιτρέπαμε να χτίζουν σπίτια και όλα αυτά, αλλού όχι σαν μένα. Θέλω να είστε λίγο προσεκτικός, γιατί το επιπροσωπικού ξέρετε πολύ καλά, είστε και πολύ, τους σέβεστε πάρα πολύ και πρέπει εδώ αυτά που λέγονται, επειδή καταγράφονται, να μην πετάμε όπου που να είναι τη δάση, ειδικά στον νομιστήρα και όποιον πάρει ο καλός. Δεν επέτρεψα ποτέ να χτιστεί κανένα σπίτι επάνω στις θέσεις του ρέματος Πρωτοχρήστου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πράξη εφαρμογή δείχνει ότι είναι πραγματικά δρόμος, γι' αυτό χτιστήκανε τα σπίτια, αλλά σε αυτούς οι οποίοι φέρνουν την ευθύνη. Όχι στον ομιλόν, όχι σε εσένα, και μην απευθύνεσαι σε μένα. Εντάξει, η πράξη εφαρμογή λοιπόν έγινε το 1985 έγινε ένταξη του σχεδίου, το 87 έγινε η πράξη εφαρμογή. Λοιπόν, ρωτήστε να μου του συναδέλφου, αν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που γνωρίζει, ποιο έδινε την άδεια, ποιο παρουσίασε το ρέμα σαν δρόμο και χτίζανε τα σπίτια. Όχι σε μένα όμω. Αυτά ούτε καν μ' αγγίζουν. Εγώ όταν απευθύνομαι στο δεύτερο πληθυντικό, δεν απευθύνομαι και προηγουμένω που μίλησα στον κύριο Βάσο, ο κύριο το κατάλαβε βεβαίω, εσεί όχι. Μιλούσα για παράταξη, μιλούσα για διοίκηση. Δεν μιλούσα προσωπικά για τον κύριο Κύρλο. Λοιπόν, στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, ως διοίκηση, εκεί επιτρέπατε, συνεχίζω το δεύτερο πληθυντικό, αλλά δεν αφορά τον Κύρλο αυτό. Επιτρέπατε ως διοίκηση, ως παράταξη, όπως θέλετε πείτε το. Επιτρέπατε οικονομικές άδειες, επιτρέπατε κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Και αναρωτιέμαι, αν στο γούπου σου, πείτε μας αν είστε πρόχειρος, αν στο γούπου σου που συζητήσατε με δήμαρχο την κυρία Ταμβάκη, αυτό το θέμα το αποκαταστήσατε. Ή έφανε ακόμα δρόμο στο ρέμα. Όχι, κύριε, είναι ανοιχτό ρέμα. Μην μου λέτε τώρα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Στα σχέδια, πώς εφανίζεται. Εφανίζεται ανοιχτό ρέμα. Και το ξέρετε και πολύ καλά. Όπως ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω δώσα ένα κομμάτι από τη ψυχή μου εκεί μέσα. Για την αθώρηση του ελληνικού πολεμικού σχεδίου. Και δίπλα στο ρέμα, από τις δύο πλευρές, έχει πεζόδρομο. Και στο Κοκκιναρά, κύριε Δήμαρχε, επί των ημερών μου ανεβάσαμε το δίκτυο αποχέτευσης και συγχωρέστε με, μπορεί να τον θυμίστε, πίσω από τον Grand Chalet και φτάσαμε στους υγειονομικούς απάνω στην Ελευθερώτρια για να πιάσουμε όλο τον λόφο των υγειονομικών που ο αγωγός των ακαθάρτων είναι μέσα στο ρέμα σε βάθος 2 μέτρα και από πάνω είναι τσεμιταρισμένο ρέμα, το ρέμα του Κοκκιναρά. Για λόγους έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται να τα περάσουμε και μέσα στα ρέματα. Υπάρχει νόμος, μπορούμε να τον ευχαριστούμε και να δούμε του Κοκκιναρά πώς περάσαμε από εγώ. Μάλιστα, επιβλέπων ήταν ο κύριος Καρακατσάνης. Κύριε Δημάρχε, συγγνώμη, άμα δεν κρατάει κάτι. Δεν δέχομαι αυτό που είπατε ότι μέσα στα ρέματα δεν περνάνε αγωγεία καθάρτων. Λοιπόν, η μελέτη συγκεκριμένη του ρέματος Πρωτοχρήστου και καλά θα ήταν να ενημερωθείτε από τον απερχόμενο διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας που με μεγάλες προσπάθειες μαζί με την υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καταφέρανε να ενσωματώσουν μέσα στη μελέτη και τον αγωγό τον ακαθάρτο. Και υπάρχει αυτό. Υπάρχει μέσα και έχει εγκριθεί, κύριε Δήμαρχε. Έχει εγκριθεί, κύριε Δήμαρχε. Δέστε το νόμο.
Εγώ θα έλεγα να μου να καλέσει τον κύριο Καρακατσάνη, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το Δήμο, έχει δώσει την ψυχή του για το Δήμο, να δείτε ότι ή κακώς σας έχουν ενημερώσει ή κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν αμφιβάλλω ότι στις μελέτες εμφανίζεται. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να εμφανίσουμε σε μελέτες. Αποκλείται να εγκριθεί. Δεν έχει καμία τύχη. Ποτέ αγωγός ακατάρτων μέσα από ρεύμα. Πάμε λίγο για τη Δήμητρος, κύριε συνάδελφε. Εκεί υπήρχε μελέτη, υπήρχε εργολάβος εγκατεστημένος, το έργο είχε προχωρήσει, είχε φτάσει στην ιδιοκτησία που λέτε και εκεί σκόνταψε. Σκόνταψε διότι βρέθηκε ο εργολάβος απέναντι στις αντιρρήσεις των ιδιοκτητών, αλλά απέναντι και σε μια έλλειψη βούλησης, ισχυρής βούλησης της τότε διοίκησης. Διότι θα μπορούσε η διοίκηση με μια απλή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να πετύχει η δουλεία διόδου και να περάσει το ρεύμα, να περάσει το αγωγός Δήμητρος και να σωθεί και η Καστρίτσα. Αλλά δεν τολμήσατε ούτε τότε, υποχωρήσατε απέναντι στους ιδιοκτήτες. Προχωρήσατε εσείς τώρα, κύριε Δημητρίου, σε κύριε Σόλετε, ευχαριστώ πολύ. Για δικό κομμάτι. Προχωρήσατε εσείς για δύο δουλείας. Τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε. Κύριε Τίγρο, τελειώσαμε. Κυρία Κοργιανέλη. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Ήθιστε οι απαντήσεις να δίνονται στο τέλος. Εάν δεν δίνονται στο τέλος, και αυτό είναι η δική σας απόφαση, η πρώην περισσίας θα κρατάει 2 ώρες και δικαίως. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Αν δεν θέλουμε να προσωποποιούμε τα πράγματα και να δούμε για πόσο καιρό θα κρατήσει το Βόρειο και Νότι, το εσείς και εμείς, τότε θα έπρεπε να λέμε όχι επιτρέπετε, επιτρέπανε. Γιατί το επιτρέπετε γίνεται σαφώς προσωπικό. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Νομίζω ότι η ώρα δεν το επιτρέπει, γιατί θα έχουμε πρόβλημα με τα θέματα εν συνεχεία. Θέλω μόνο 3 επισημάνσεις να κάνω. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ετέθη το θέμα για τα ζητήματα τα πληροφορικής και τα λοιπά, όταν είχα ζητήσει και είχα τολμήσει να πω απαιτώ, όχι παρακαλώ, να έρθει εδώ η υπηρεσία. Πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση που λάβαμε από την αρμοδία αντιδήμαρχο, αλλά δεν είναι υπηρεσία. Και εγώ θέλω εδώ, σε διάλογο, την υπηρεσία, όχι σε μετάφραση. Έχω ζητήσει κάποια έγγραφα, έχω άποψη για το θέμα, με το οποίο δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μου, γιατί έχω πάρει και έχω μελετήσει και ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε εκτενώς αυτά, όταν θα έρθει η ώρα τους. Θα ήθελα να πω ότι άκουσα από τον συνάδελφο τον κύριο Βάρσο και ήθελα να πω ότι η λακκούβα στην Κολοκοτρώνη δεν μπορεί να φτιαχτεί. Η λακκούβα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, αφού υπάρχει θέμα ΕΙΔΑΠ, έχει από κάτω πέσει το χώμα, από πάνω πέσουν τα τουλάκια, κατακρεμιστεί τα τουλάκια. Ακόμα και άσφαλτος να πέσει και νέα τουλάκια να βάλουμε, αν η ΔΑΠ δεν διορθώσει τη ζημιά της, δεν γίνεται τίποτα. Κατά συνέπεια, θα θέλει, αν είναι επικίνδυνη, γιατί δεν το έχω περάσει, δεν το έχω δει, θα θέλει σήμανση και κυνήγι μέχρι, επιτρέψτε μου την έκφραση Παναγίας, της ΕΙΔΑΠ να έρθει να διορθώσει τη ΔΑΠ. Λοιπόν, θα θέλω να παρατηρήσω, πριν φτάσω στο τελευταίο θέμα, θέλω να παρατηρήσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που θα αρχίσουμε πάλι να συζητάμε ύστερα από 20 χρόνια από την αρχή για σκουπίδια και εμείς και η περιφέρεια και τα λοιπά, ίσως να τα στείλουμε και στην Κίνα από ό,τι έχω ακούσει. Εκείνο που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας είναι μη μέσα από αυτή τη συζήτηση και στην προσπάθεια να τα αλλάξουμε όλα έχει επιβάρυνση η πόλη μας. Από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί στο μέλλον τι θα κάνουμε. Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ήρθε στα χέρια μου με αριθμό πρωτοκόλλου 46327, 3 Δεκάτου του 2014, μία διαμαρτυρία των υπαλλήλων των παιδαγωγών
στη ΧΑΜ, όπου διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί σε συσχετισμό με τον αριθμό των παιδιών. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής και το λέω εν πάση ειλικρινία, γιατί είχα ακουστεί και από υπηρεσιακά χείλη και από εκλεγμένους ότι στους σταθμούς θα πάρουν λίγα παιδιά και δεν θα υπεργούμε τους αριθμούς. Είμαι πραγματικά ευτυχής που δεν αφήσατε κανένα παιδί απ' έξω. Αυτό που προτεύει είναι να μπουν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς μέσα. Αντί πάσης θυσίας. Ξέρω ότι υπάρχει ιδιαίτερο θέμα με το προσωπικό, όπως υπάρχει κάθε χρόνο, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω την υποψία ότι αυτό έχει να κάνει με την Τρόικα, όσο και να με πείτε εφάνταστη. Δηλαδή τέτοια εποχή, επειδή τώρα αναφύγεται το πρόβλημα κάθε χρόνο και τέτοια εποχή έρχονται και κάνουν τις ελέγχους τους, φαίνεται ότι δεν θέλουν να δώσουν την άδεια για διορισμούς εν γέρος. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Πάντως, το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν έχει εκείνο το προσωπικό που του χρειάζεται σε σχέση με τα παιδιά που έχει στους παιδικούς σταθμούς. Θέλω όμως να σας πω κάτι από την εμπειρία μου και θέλω δημόσια να το ακούσετε και να το μεταφέρω. Οι παιδαγωγοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί? Εκ του νόμου, πριν από την έλευση των γεγονότων των οικονομικών, είχαν εξάωρη εργασία και ήταν λογικό αυτό. Φαντάζεστε δύο άτομα, πώς το λένε, φαντάζεστε σε μία αίθουσα 40 παιδιά να κλαίνε, να πρέπει να ταϊστούνε, να πρέπει να κινηθούνε, να πρέπει να αλλάξουνε τη βαβούρα που υπάρχει. Γι' αυτό το είχε προβλέψει αυτό ο νόμος. Έρχεται λοιπόν με βάση τις αλλαγές των ωραρίων, βασικά η Τρόικα, και επιβάλλεται οκτάωρο. Αυτό δεν μπορούν να το αντέξουν. Έχουμε λοιπόν τη ΧΑΜ με πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έχω να συστήσω, όπως το είπα και στην υπηρεσία, έχουμε δύο παιδικούς, ή μάλλον η σταθμή, ο βρεφονηπιακός σταθμός που είναι ο υποδοχέας, δέχεται όλο και πιο πολλά παιδιά. Δεν μπορεί το κτίριο της ΧΑΝ αυτά να τα αντέξει, είναι αδύνατο, το ξέρετε. Υπάρχει όμως το Ανθούλα Μπατζή, που ήταν ο πρώτος βρεφονηπιακός σταθμός που είχε ο Δήμος Κηφισιάς. Η συμβουλή μου είναι μεταφέρτε τα υπεράριθμα παιδιά εκεί. Δεν μπορούμε να έχουμε σταθμούς παιδικούς με δύο ταχύτητες. Δηλαδή, οι μεν να σχολάνε στη μία, διότι φεύγουν τα παιδιά, ή το προσωπικό μέχρι τη μία, άντε το πολύ δύο να φεύγει, και οι άλλοι να κάθονται με 30 παιδιά μέσα, μέχρι τις 8 η ώρα, μέχρι τις 4 η ώρα. Αυτά που λέω, τα λέω σαν μεταφορά γνώσης. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Θεωρώ, εμένα δεν μου είχε συμβεί ποτέ να έχω τέτοιο έγγραφο, δεν είχα και ποτέ 120 παιδιά βέβαια μέσα. Δεν φταίτε εσείς που είναι τα 120 παιδιά, κυρία Μύτη. Δεν θέλω να συνεχίσω την κουβέντα. Δεν φταίτε, δεν έχετε να μου απαντήσετε, θα μου απαντήσει ο αρμόδιος, εσείς όχι. Λοιπόν, δεν φταίτε εσείς που έχετε 120 παιδιά μέσα και 140 να είχατε θα έπρεπε να τα πάρετε. Είπατε. Εγώ ξέρω ότι είναι 120 παιδιά, αν είναι παραπάνω είναι ακόμα χειρότερα. Ναι, ακούστε. Θέλω να σας δώσω και την εξής πληροφορία. Εγώ διαβάζω ένα κείμενο και μου έχουν πει ότι είναι 121 τα παιδιά. Μη διακόπτετε, κύριε συνάδελφε, να απαντήσετε μετά. Ναι. Θέλω να σας πω ότι την πρώτη χρονιά που ήρθε ήρθα στο Δήμο η παιδική σταθμή, είχα κάνει μια καθημερινή, είχα επιβάλει καθημερινά να μου έρχονται αναφορές από όλους τους παιδικούς σταθμούς για το πόσα παιδιά είχα. Η παιδική σταθμή λοιπόν τότε παρατήρησα όλο τον χρόνο δεν πηγαίναν πάνω από 67 έως 69% πληρότητα. Αυτό λοιπόν επιτρέπει αυτό το 30% να το έχεις μέσα στους σταθμούς
γιατί τα έξοδα τρέχουν και είναι πολύ κρίμα να έχει σταθμό με 28 παιδιά και να πληρώνεις όλο το προσωπικό γύρω-γύρω. Λοιπόν, για να κλείνω, αυτό το παράπονο των ανθρώπων πιστεύω ότι έχει να κάνει από τη μεγάλη, είναι απόλυτα σχετισμένο με την ένταση. Και πρέπει να αποφορτιστεί η ένταση αυτή, γιατί είναι επικίνδυνη και για τα παιδιά και για τους ανθρώπους που δουλεύουν. Εγώ σας είπα τις μεθόδους που χρησιμοποίησα, πήρα προσωπικό από άλλους σταθμούς που έχουν παιδιά, την ώρα της κρίσης που δεν είχαμε προσωπικό, κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε, απλώς πιστεύω ότι πρέπει να διευθετηθεί το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Κουρέπης. Ναι, να πω ότι το έγγραφο αυτό είναι προς το Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού. Φαντάζομαι ότι θα το πάρουμε, γιατί έχει έρθει, γράφει 3/9, αλλά εδώ λέει 3/10. Μπορεί η κρίση, δεν έχουμε προγράψει το σχολό. Εμείς τέτοια έγγραφα δεν έχουμε στο γραφείο μας. Κοιτάξτε, έχετε, δεν έχετε, εγώ έχω τον αριθμό πρωτοκόλλου. Τώρα τι άλλο συμβαίνει, δεν ξέρω. Ο αριθμός πρωτοκόλλου 46-327, ψάξτε το. Το γράψαμε. 3/10 το 14. Το γράψαμε. Αριθμός πρωτοκόλλου, δεν. Ευχαριστώ. Κύριε Σκουρέτης. Πάμε πολύ πίσω γιατί πέρασε αρκετή δύο ώρα και έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα. Αναφέρομαι σε κάτι το οποίο έλεγε ο κ. Κανακάκης προηγουμένως για ένα παιδικό σταθμό στην Εκάλη, για μια παιδική χαρά στην Εκάλη, που προφανώς ξέρω ποια είναι, είναι αυτή την προσπάθεια κοινότητα. Όπου από ό,τι κατάλαβα η ανακαίνισή της στήξει 240.000 ευρώ. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, το κόστος δεν το ξέρω, θα το ψάξω όμως και με τον κύριο Λιανό, που είναι αντιδήμαρχος Εκάλης, αλλά θα ζητήσω με την κυρία Παπασπύρου να το ψάξει. Διότι αυτό που ξέρω ότι έγινε είναι αντικατάσταση των παλιών, μάλλον όλων των παιδικών παιχνιδιών. Επειδή λοιπόν γενικώς εδώ πέρα υπάρχει μια τάση να ήρθαν σε διάφορα 200.000 χιλιάδες δεξιά και αριστερά, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα απίστευτα ψηλό νούμερο για την αντικατάσταση 5 παιχνιδιών, θα ήθελα να το κοιτάξουμε και εδώ πέρα. Έχει μπει και ένα καινούριο εργαλείο, κύριε Ζαφάτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα απαντήσω εκ μέρους του Μικέλ. Πρώτα απ' όλα, στον κύριο Σκοβίλη, όσο και να κάνει με το γήπεδο στο τρίγωνο της Εθνικής Αντιστάσεως, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως ηλεκτρολογικά, και είναι σίγουρο ότι θα εξεταστεί η σύμβαση. Όσο έχει να κάνει με το πρόστιμο για το αυθαίρετο, τακτοποιήθηκε. Το πρόστιμο είναι 90 ευρώ και θα είναι εδώ στον 15 ευρώ που θα το πληρώσει αυτό ο Θεοδικέλας, ούτε ο Δήμος, αυτός που έκανε αυτή την παράβαση. Ήδη έχει πληρώσει την πρώτη δόση, τα χαρτιά έχουν πάει στο Δήμο, στην κυρία Δαλιάτου και είναι καθόλου εντάξει. Το δεύτερο θέμα όσο έχει να κάνει να απαντήσω τον κύριο Ραυτόπουλο για το θέμα της, για την εκδήλωση της κυρίας Ευθυμίου. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά η κυρία Ευθυμίου είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος και είναι εκπληκτικά τα μαθήματά της. Άμα ήσασταν στην εκδήλωση θα είδατε ότι η διάδρομη ήταν ανοιχτή. Ενώ κατά το ξεκίνημα της εκδήλωσης τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα υπήρξε όπως είδατε εκεί η βροχή. Αναγκαστικά το προσωπικό του Μικέλα προσπαθούσε συνέχεια να δίνει συμβουλές πώς να βάλουν τις καρέκλες. Σίγουρα υπήρξε μια επιβάρυνση και λόγω της βροχής. Ξέρουμε, εξετάζουμε το πρόβλημα που υπάρχει με το πλήθος του κόσμου, φυσικά το θέλουν του κόσμου. Εξετάσαμε πρώτα απ' όλα τη δυνατότητα να πάμε στο συνεδριακό χώρο στην Ερυθρέα, στην ΑΤΕ, στην Ιν Πειραιώς. Αλλά είναι σε συντήρηση ο χώρος, άρα δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Βλέπουμε την πιθανότητα μήπως μπει μια τέντα συνέχεια από εδώ πέρα του χώρου και με ένα προτζέκτορα να συνεχιστεί να υπάρξει προβολή και να το βλέπει απ' έξω ο χώρος που δεν χωράει μέσα. Άρα το βλέπουμε το πρόβλημα και το εξετάζουμε. Για να ελαφρύνουμε το φορτίο των πολιτών, έχουν κανονίσει και υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το ίντερνετ με εικόνα της
ομιλία σε ένα τεχνείο, ώστε ο κόσμος να μπορεί να το βλέπει και ζωντανά από σπίτι. Τώρα, όσο έχει να κάνει με αυτά που υπόθηκαν και από τον κύριο Βάσο και από άλλους για το θέμα του ήλιου. Ο ήλιος, όπως ξέρετε, αυτό που έχετε εκεί πέρα δεν έχει γίνει, δεν ξεκίνησαν κάποια μαθήματα. Από το Βικέλα δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση αν και πού θα τοποθετηθεί ο ήλιος. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι πως όμως γνωρίζει ότι πολλοί σύλλογοι νοικιάζουν τις εγκαταστάσεις του Βικέλα, τις νοικιάζουν με χρηματικό αντίτιμο και αυτό το χρηματικό αντίτιμο που δίνεται για την ενοικίαση του χώρου, όπως γνωρίζετε, λειτουργεί, χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, για τη συντήρηση για των εγκαταστάσεων και φυσικά για να χρηματοδοτεί τον μαζικό αθλητισμό και τον πολιτισμό του Δήμου μας. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τσακάρης. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Για να εκπολογούμε, θα ξεκινήσω λίγο από το θέμα των ρεμάτων. Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα με τα ρέματα ήταν στην περίοδο της ένταξης του Νοτερού στο σχέδιο. Όταν εντάχθηκε το Νοτερό στο σχέδιο, αντί να χαρακτηριστούν σαν άξονες πρασίνου, τους έχουν χαρακτηρίσει σαν μία λεωφόρο. Κατά συνέπεια έπαιρναν πρόσωπο τα οικόπεδα από εκεί και έτσι έχτιζαν. Στην πρόταση που υπήρχε, που υπάρχει στο Γενικό Πολεοδομικό, χαρακτηρίζεται σαν ζώνη πρασίνου με βοηθητικούς πεζόδρομους κτλ. Όμως, όταν ψηφίστηκε τότε που ανέφερε ο κύριος Κύρνος στο Γενικό Πολεοδομικό, όμως το Γενικό Πολεοδομικό όταν φύγει από το Δήμο, κάποιος πρέπει να το τρέχει. Κάποιος πρέπει να φροντίζει και εντωμεταξύ σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που το Γενικό Πολεοδομικό ήταν σε κάποιο γραφείο, η Ερυθρέα έχει αλλάξει άλλο. Αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση του Γενικού Πολεοδομικού, ορίστε. Προφανώς σε κάποια σημεία θέλει τροποποίηση. Σε κάποια σημεία που προβλέπεται μια γενική χρήση, όπως είναι εκείνο το γνωστό οικοδομικό τετράγωνο κτλ., θα πρέπει πιθανότατα να μειωθούν, να αφαιρεθούν κάποιες χρήσεις ή και γενικότερα. Όταν ένα Γενικό Πολεοδομικό είναι παγωμένο τόσα χρόνια, πρέπει να αναθεωρηθεί κάποιες. Πρέπει να το ξαναδούμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ρεμάτων, επίσης συνεχίζω, έτσι. Είναι ένα θέμα του να λυθεί ποιος είναι ο αποδέκτης. Έτσι πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο τελικός αποδέκτης. Δεν είχε λυθεί μέχρι σήμερα, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δείτε εσείς. Για να μην υπάρχουν εντυπώσεις, αιωρούνται εντυπώσεις, ήθελα να πω το εξής. Στην συζήτηση που διοργανώσαμε οι πολίτες την Κυριακή, που ήταν μια συζήτηση για την διαχείριση των απορριμμάτων και για έναν τοπικό σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων, είχαμε καλέσει όλες τις δημοτικές παρατάξεις, μάλλον όχι όλες, θα πω συγκεκριμένα, είχαμε την Δύναμη Ελπίδας, τα Σίγουρα Βήματα, την ανάσα αλλάζω, τη λαϊκή συσπήρωση και τους πολίτες και πόλεις. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν πάρει την πρόσκλησή τους, βέβαια κανείς δεν ήταν υποχρεωμένος να έρθει. Μια ανοιχτή συζήτηση ήταν, θα χαιρόμασταν πάρα πολύ εάν η προηγούμενη διοίκηση παρευρίσκεται στην συζήτηση, θα είχε, νομίζω η κουβέντα θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που παρευρέθηκε, τους δημοτικούς συμβούλους που παρευρέθηκαν και ιδιαίτερα την διοίκηση με την παρουσία του αρμοδίου αντιδημάρχου και του δημάρχου. Και τέλος θέλω να πω ότι οι συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια λύση ακόμα και στον χώρο της Βίλας Κώστας στη Μεγάλη Αίθουσα. Μια συνεδρίαση πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και να μην δεσμεύει δηλαδή αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Λιάννος. Ήθελα να μιλήσω για τα ρέματα, για τα αλσίδια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας. Όντως ο κύριος Βάσος ξέρει καλά την περιοχή. Υπάρχει έντονο πρόβλημα από πεύκα τα οποία έχουν ψηλοξεραθεί.
θα κάνουμε οποιασδήποτε ενέργειες μπορούμε, είτε με ξυλοκόπους είτε με διάφορους εθελοντές, αλλά με τη συνεργασία πάντα του Δασαρχείου. Δεν θα κάνουμε κάτι αφαίρετο. Το ρέμα της Αγίας Τριάδος που αναφέρατε είναι κοινό ρέμα, είναι ρέμα το οποίο χωρίζει τους δύο όμορους, δηλαδή την Κάλλη και τον Διόνυσο. Εκεί έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με τον Διόνυσο και προχωράμε σε κάποιες συζητήσεις και συνεννοήσεις. Το Φασίδερι είναι μια άλλη περιοχή, όντως είναι δασόδης, αλλά έχει πάρα πολλές μικρές ιδιοκτησίες στις οποίες δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Το φυλάκιο είναι το ίδιο, το μορτερό είναι το ίδιο. Έχουμε κάποια γενή προβλήματα να λύσουμε, τα οποία πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα λυθούν. Είμαστε σε καλό δρόμο με το Δασαρχείο και πιστεύουμε στη βοήθειά τους. Αυτά ήθελα να πω. Κύριε Παπαδόπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι αργά βέβαια, θα είμαι σύντομος και θα προσπαθήσω καταρχήν να αρχίσω από κάποιες απαντήσεις σε όσα ανέφερε ο άνθρωπος ο κύριος Κορδίλης. Αναγκαστικά δεν ήθελα να πάρω το λόγο για αυτό το, για αυτό το θέμα, αλλά για την οικονομία χρόνου. Θα έλεγα διαδικαστικά πώς είναι καλύτερο να τοποθετούνται στην ημερήσια διάταξη οι αντιπολίτευση στο σύνολό τη και μετά να υπάρχουν ανάλογες απαντήσεις από την συμπολίτευση. Ίσως είναι καλύτερο αυτό διαδικαστικά για να μην επικαλυπτούμε ο ένας τον άλλον. Πρώτα απ' όλα για το κόστος των μεναντρίων, ο κύριος Κορδίλης βέβαια ζήτησε εδώ και αρκετά χρόνια, πήγε αρκετά χρόνια πίσω και ζήτησε φυσικά το συγκεκριμένο κόστος. Μην ξεχνάμε ότι προκάλλει κράτη, τότε αρμόδιος ήταν ο Δήμος, που γινόταν τα πολιτιστικά θέματα και συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ήταν πράγματι δύσκολο να βρούμε τα οικονομικά στοιχεία. Και πιθανώς ίσως να δικούνται συγκεκριμένα και τότε διοικήσεις. Πάντως το έγγραφο αφορά μονάχα το κόστος που αφορά το δημοτικό προπολογισμό του Δήμου. Δεν μιλάμε δηλαδή για κόστος που ουσιαστικά προήλθε από χορηγίες ή λοιπές οικονομικές ενισχύσεις. Όσον αφορά το θέμα του, και βγαίνει και μια, προκύπτει και μια ευχή στη νέα διοίκηση του Βικέλα και στην νέα δημοτική αρχή, τελευταία χρόνια, όπως είδατε, το κόστος ήταν εξαιρετικά χαμηλό για το μέρος των παραστάσεων και ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε και νέα διοίκηση να κινηθεί αναλόγως στο ίδιο πνεύμα, στην οποία και συμμετέχω στο Γενικό Συμβούλιο. Όσον αφορά την σύμβαση, δεν την ανέφερε ο κ. Ζαπάτης πριν, αλλά και ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε περί μισθώσεως του χώρου της αντιστάσεως στον Αθλητικό Σύλλογο και φυσικά 2010. Αυτό έγινε το 2012, της προηγούμενης διοίκησης του Βικέλα, ωστόσο την παρέλαβα. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται περί μισθώσεως, πρόκειται περί παραχώρησης χρήσης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο Δήμος δεν εισέπρατε κάποιο μίσθωμα από αυτήν την χρήση, αντιθέτως ήταν μέσω όρους της παραχώρησης ο χρήστης του συγκεκριμένου γηπέδου να τον συντηρεί και να το τηρεί σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό αναφέρει. Να ξέρετε ότι ούτως ή άλλως, επειδή πάρετε κύριο Σπορδίλη για καταγγελία της σύμβασης, λύγει από ό,τι ξέρω τον Δεκέμβριο 2014, οπότε ούτως ή άλλως από εκεί πέρα θα ελευθερωθεί ο χώρος να μπορέσει μια διοίκηση να το νομίζει όπως νομίζει, να συνεχίσει να το κάνει κάτι άλλο. Επίσης, από την πολεοδομική νομοθεσία, να γνωρίζετε ότι επιτρέπεται και επιβάλλεται πρόστιμο όχι μονάχα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως τέθηκε μια ερώτηση, αλλά μπορεί να επιβληθεί το πρόστιμο και στον χρήστη. Στον μισθωτή, συγκεκριμένη περίπτωση είναι χρήστης. Άρα λοιπόν, μην απορρίπτει το πρόστιμο ουσιαστικά δεν καταλογίστηκε στο εισβάρος του Δήμου Κηφισιάς, αλλά στο συγκεκριμένο χρήστη όπως και θα έπρεπε να είναι. Πρόσθετες πληροφορίες, κύριε Ζαπάτη, έχει και ο κύριος Γάσπαρης, να ξέρετε, που είναι ο υπάλληλος δημοτικών υπηρεσιών αρμόδιος του Δήμου Κηφισιάς, ο οποίος μου έδωσε τις σχετικές και μέναν διευκρινήσεις, διότι ήταν και η σύμβαση αυτή, έτρεχε και επί δικής μου προεδρίας. Τώρα, επειδή έγινε λόγος ο προηγουμένος για τοπικά έντυπα που κυκλοφορούν και πρέπει όντως πραγματικά να είναι προσεκτική συντάκτηση των άτομων, την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Βορεινή, και είναι μια εφημερίδα η οποία ουσιαστικά ασχολείται κυρίως με θέματα βορειοτέρων δήμων των δικών μας, Διόνυσο, Οροπό κλπ. Ενίοτε όμως αναφέρεται και σε μερικά θέματα του Δήμου Κηφισιάς.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί μια εφημερίδα παραδείγματος χάρη, που δεν δραστηριοποιείται ειδικότερα στην δική μας περιοχή, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο που ήταν και ανακριβές. Είχε λοιπόν δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες του Ταρτάν του Ζυρινίου και από κάτω είχε ένα τίτλο «Πλήρης εγκατάλειψη του Ζυρινίου Δημοτικού Σταδίου». Το οποίο είναι παντελώς αναλυθές. Το Ζυρίνιο καταρχήν, ενημερώνω και γενικότερα για τους νέους συναδέλφους, είναι ο χειρότερος αθλητικός χώρος και η χειρότερη αθλητική εγκατάσταση του Δήμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η συντήρηση του είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καθημερινά υπάρχουν προβλήματα που καλείται η διοίκηση να αντιμετωπίσει. Αλλά πλην όμως, μπορώ να πω ότι ειδικά η τελευταία διετία, το Ζυρίνιο για πρώτη φορά απέκτησε άδεια καταλληλότητας αγωνιστικού χώρου από την περιφέρεια Αττικής, κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και για να γίνει αυτό έγιναν πολλές προσπάθειες από την διοίκηση, αλλά και αρκετές μικροεπισκευές και συντηρήσεις ώστε να είναι κατάλληλο προς χρήση, διότι και όπως ξέρετε γίνονται αγωνιστικά πρωταθλήματα. Και επίσης ένα τυχές περιστατικό το οποίο συνέβη το Δεκέμβριο του 2013, όπου καταστράφηκε ολοσχερός η τέντα, το λεγόμενο μπαλόνι, που είναι ο βοηθητικός χώρος αθλήσεως και προπονήσεων των αθλητικών συλλόγων εξαιτίας του καιρού, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πάντα αναλογιζομένου βέβαια του χρόνου που χρειάζεται όταν ουσιαστικά προσπαθείς να επισκευάσεις ή να έρθεις στην προτέρα κατάσταση ένα ακίνητο, πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε, δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου μια νέα τέντα με υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί το έργο το συγκεκριμένο στους αθλητικούς συλλόγους προς χρήση αλλά και στο αθλητικό κοινό. Άρα λοιπόν, γι' αυτό βέβαια δεν έγινε κανένας λόγος, γιατί τα δύο σπουδαία έργα που γίνανε μέσα τον προηγούμενο χρόνο. Αλλά και για το θέμα του Ταρτάν του Ζυρινίου, το οποίο πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε όλες τις δημοτικές αρχές όλα τα προηγούμενα χρόνια, θέλω να καταθέσω και να ενημερώσω το Σώμα και χαίρομαι τη δημοσίευση αυτή του άρθρου, γιατί ενημερώνεται ουσιαστικά επίσημα πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στις 6 Ιουνίου 2014, κατόπιν ενεργειών μας της διοίκησης και του Δήμου Κηφισιάς, του τότε Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού του κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, καθώς και του τότε Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κ. Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο έργο, σας το διαβάζω μάλιστα συγκεκριμένα, αντικατάσταση ελαστικού τάπητα Ταρτάν του Ζυρινίου Σταδίου Κηφισιάς, πίστοσης 230.000 ευρώ, επιτέλους μετά από χρόνια, εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έτσι ούτως ή άλλως και αυτό το θέμα ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη και καλό και την νέα δημοτική αρχή να το παρακολουθήσει, ώστε να μην απενταχθεί από αυτό το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων που εντάχθηκε. Άρα λοιπόν, όχι μόνο το Ζυρίνιο δεν εγκαταλείφθηκε, αντιθέτως έγιναν και πάρα πολλά πράγματα για να μπορεί να είναι κατάλληλο προς χρήση στην αθλητική νεολαία και στους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους ευρύτερα του Δήμου και φυσικά και όχι μόνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καυγαλάκης. Θα ήθελα να πω εγώ στο σχετικό του ρεύμα περιοχής του και να πούμε ότι όντως υπήρχε μια παλιά μελέτη από τους μελετητές του κ. Μαρατέστα και του κ. Σαραβοκίνη, το οποίο προέβλεπε να έχει προέβλεπε ανοιχτό ρεύμα με δεξιά και αριστερά το παράδρομο, τον πεζόδρομο και στο εσωτερικό να περνάει ο όσος αποχέτες. Αυτό δεν επιλύθηκε, οπότε στην καινούργια μελέτη που γίνεται από τον κ. Πέπα, το οποίο χωρίζει για τη διαθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Κοντοχρήστου, χωρίζει αυτό το ρέμα Κοντοχρήστου σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το ανοιχτό τμήμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους και θα παραμείνει ως έχει, βγάζοντας απ' έξω την αποχέτευση, είναι άλλο κομμάτι αποχέτευση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μελέτη για την αποχέτευση, προχωρεί μόνο η ιδιωτική μελέτη των ομφυρίων, και πρέπει, απαιτείται να γίνει τροποποίηση του δημοτικού σημείου πόλεως, ώστε να φύγει από δρόμος, που φαίνεται ως δρόμος, και σε αυτήν την περίπτωση το γενικό πολεμικό φαίνεται ως δεξιά και αριστερά πεζόδρομος,
πρέπει να γίνει και εκεί να γίνει μια αλλαγή, ώστε να φανεί ότι είναι ανοιχτό, ανοιχτό αυτό το κομμάτι. Είναι το δεύτερο τμήμα, άρα 1100 μέτρα είναι η φυσική που περνάει μέσα από εδώ και δύο περιοχές, με κάποια φυσική τύφη που έχει, σε ορισμένα κορδικά τετράγωνα, και άρα 430 μέτρα πέραν τη Εθνική Οδό, την κάθε μεριά τη Εθνική Οδού, στο Κυψό, που έχει ο Αλέξης, το οποίο είναι εκτό σχεδίου. Όντω από το 10ο, όπω είπε και ο Δήμαρχο, του 2013, περιμένουμε την έγκριση της περιβαλλοντικής, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αποκεντρωμένη περιφέρεια, δηλαδή από το τμήμα περιβάλλοντος. Είχε υποβληθεί και έναν έλεγχο συγκριτικού πίνακα του προϋπολογισμού, ο οποίος απορρίφθη την 8/8/14, γιατί ο συγκριτικός αυτός πίνακας προέβλεπε να θέτει μια γέφυρα, 4 γεωτρήσεις και μια μελέτη τμήματος του αγωγού των Αγίων 40 διαμέσου των οδών Τατοίου και Δρυμόνος με εκβολή στην Κυψό, ώστε να παρακαμφθεί το τμήμα από τις ιδιοκτησίες μέσα από την Κόκκινο. Αυτό προέβλεπε η πρώτη μελέτη της ΕΙΔΑΠ. Επίσης, η διέλευση του αγωγού κάτω από την Εθνική Οδό με την μέθοδο αυτή που γίνεται pipe-jacking, την υπόγεια διάνυση. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει η μελέτη να περιοριστεί, δηλαδή να μην μελετηθεί η γέφυρα, να μελετηθεί ο αγωγός του Αγίου 40, στο οποίο πρόβλεψη να υπάρχει ώστε ο αγωγός Κοντοχρήστου θα δεχθεί μελλοντικά τον αγωγό των Αγίων 40, και τη χάραξη του νέου αγωγού Κοντοχρήστου και συγκεκριμένα από ύψους διασταύρωσης των οδών Καζαντζάκη και Παπαναστασίου, όπου θα ακολουθήσει οδούς Καζαντζάκη, Ολυμπιονικών, Ρίτσου και Δρυμού. Αυτό είναι η ενέργεια που πρέπει να γίνει, ώστε να προχωρήσει προς ένταξη το ΡΕΠ από το Κρίσκο και να γίνει η διαδικασία για υιοθέτηση και ανάθεση της μετά από την κοινωνική δημοκράτηση. Θα γίνει με παρτίδα. Σε μια ερώτηση του συναδέλφου του κ. Σταυρικού, η υπηρεσία αυτή που ανακατεύεται για το περιοριστικό έλεγχο είναι η ίδια, είναι τον κύριο Καρδατονάκη. Και δεν παίρνετε, από τις υπηρεσίες. Υπάρχουν σημεία, τα ξέρετε και εσείς, υπάρχουν σημεία από τα οποία συλλέγεται και πολλά σημεία από την πόλη που γίνεται δημοτοποιησία του νερού. Προλαβαίνω και να μην σ' άλλο να Πρόεδρε, κάτω από το μία της συζήτησης, επειδή πάει 10 η ώρα και δεν θα το πει ακόμα στα θέματα, αποσύρω το... Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Κύριος Παντελιάκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, σαν απαντήσω για τις άνθρωποι. Όντως έχουμε 119 παιδιά εγγεγραμμένα. Αλλά με βάση το προσολόγιο που έχω μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν είναι περισσότερο στα 70 παιδιά. Όταν πέρυσι ο ίδιος σταθμός λειτουργούσε με 80-90 παιδιά ημερησίως με το ίδιο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στις συζητήσεις και κάνουμε τις απαραίτητες συνέργειες για να αποσυμφορηθεί περισσότερο ο συγκεκριμένος σταθμός. Αυτό ήθελα να πω, μισό κουράσει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορελιανάκη για μία απάντηση. Ήθελα να πω σχετικά με την παιδική χαρά στην Εκάλη ότι εξ όσων θυμάμαι η παιδική χαρά έγινε εξ αρχής με κοινωτικά χρήματα και αυτό ήταν το κονδύλι. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα και δεν θα μπορούσαν ποτέ να διατεθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, δηλαδή για επισκευές και άλλα κοινά. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείτε να ψάχνετε ό,τι θέλετε. Κύριε Παντελιάκη, αν και μέσω του Προέδρου πρέπει να το πω, εγώ από αύριο και όσο έχω καιρό θα περνάω τους παιδικούς σταθμούς, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εγώ δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση, να βοηθήσω θέλω και επανέρχομαι και λέω, όταν υπάρχουν σταθμοί που τελειώνουν στη μία, πάρτε το προσωπικό από τους σταθμούς που τελειώνουν στη μία και πηγαίνετε το εκεί που πονάτε. Ευχαριστώ. Κύριος Δήμαρχος.
κύριε Πρόεδρε, θα δεχτώ την ορθή παρατήρηση για την χρήση του δευτέρου πληθυντικού που έκανε η κυρία συνάδελφος. Κατά τα άλλα, πράγματι το καλοκαίρι είχα δηλώσει σε αυτό το χώρο και επιμένω ότι αυτή είναι η αρχή μας, ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η απορρόφηση και η φιλοξενία όλων των ετούντων, όλων των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς της πόλης, εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Τελικώς, απορροφήθηκαν όλες, έγιναν όλες αυτές, διότι κατάφερε η Εκκλησία και επενώ και δημόσια την αρμόδια διευθύντρια, τη νέα διευθύντρια στον εαυτό του, κυρία Μαρό Πετρίδου, κατάφερε η Εκκλησία να λειτουργήσει από την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ο καινούριος παιδικός σταθμός της Δελιγιάννη. Εάν ο σταθμός της Δελιγιάννη δεν λειτουργούσε, δεν θα δεχόμασταν όλα τα παιδιά. Απορρόφησε αυτός ο σταθμός ό,τι περίσσευε, ό,τι θα περίσσευε από τους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς. Κατά τα άλλα, πολύ σύντομα φαίνεται ότι ξεχάσαμε και αναγκάζομαι να το πω δημόσια, αφού όλα λέμε το λεπτό από το πλέον από ό,τι βλέπω, ότι ουδέποτε στο παρελθόν στηρίχθηκε ο κανονισμός 25 παιδάκια ένα τμήμα. Ουδέποτε στηρίχθηκε. Και θα μπορούσε εξαιτίας αυτής της παράβασης να υπάρχουν και ατυχήματα. Να υπάρχουν ακόμα και γεγονότα δραματικά. Όταν λοιπόν ουδέποτε στηρίχθηκε αυτό, τώρα μας ακούμε ότι στη Χάνη έχουμε 123, που δεν έχουμε 123 και οι εμπειρότεροι, όπως η κυρία συνάδελφος, γνωρίζουν ότι ουδέποτε προσέρχεται στους σταθμούς το 100% των εγγεγραμμένων. Το πολύ να προσέρχεται το 70% κάποια μέρα. Για το Σιρήνιο, άκουσα με τα χαράς ότι έχει ενταχθεί το Ταρτάν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Ωστόσο, αγαπητέ συνάδελφε, πόσα χρόνια έχουν να γίνουν τα Σιρήνια και γιατί δεν έχουν γίνει τα Σιρήνια και αυτό λόγο δεν έχουν γίνει. Εντάξει. Και βέβαια εγκυμονεί τραυματισμούς ο συγκεκριμένος χώρος, ακόμα και τώρα. Βεβαίως και οφείλουμε να το διεκδικήσουμε και να το υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Όχι, γιατί μπορεί να πεταχθεί, κύριε Δημήτρη. Μπορεί να πεταχθεί. Πρέπει να προσπαθήσετε να μην πεταχθεί, να κάνει δηλαδή ενέργειες πάνω σε αυτό. Αναφερθήκατε πάντως στο παλόνι ως έργο. Το έργο ήταν όταν έγινε για πρώτη φορά. Και βεβαίως ήταν αξιέπαινο. Από εκεί πέρα η σύμβαση με τον εργολάβο προέβλεπε αυτό το οποίο συνέβη. Έβαζε τέτοια ρήτρα ελαττωμάτων. Έβαζε ρήτρα εγγύησης. Αναρωτιέμαι γι' αυτό. Ένα. Δύο. Αποκαταστήσατε τον μπαλόνι όσο φύλατε. Μήπως είστε πρόχειρος να μας πείτε σε ποιο κόστος αποκαταστήσατε. Πείτε μας. Καταρχήν το μπαλόνι φτιάχτηκε το 2010. Έτσι. Λοιπόν, κατόπιν τεχνικών προβλημάτων της Ελληνικής Υπηρεσίας. Σε αυτό έχει γίνει ενημέρωση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το λέω και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε εγγύηση 5 ετών της συγκεκριμένης κατασκευής. Το ατύχημα έγινε προπαραλέσεως της προθεσμίας αυτής. Γι' αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Βικέλα αποφάσισε να γύρει αγωγή κατά του τότε αναδόχου του έργου. Είναι το θέμα αυτό, έχει διαβαστεί η απόφαση του Βικέλα, του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρμοδίου στην νομική υπηρεσία του Δήμου, παραπάνω πολύ ερευνήσει και έχει έκτοτε. Δηλαδή έχουμε ούτως ή άλλως πάρει τα συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να κάνουμε, γιατί ακριβώς και εμάς μας απασχόλησε αυτό. Το δε η αποκατάσταση συγκεκριμένα του έργου ήταν η εισαγόμενη τέντα από την Γαλλία και έχει κοστίσει 65.000 ευρώ. Είχατε άλλες προσφορές, κύριε συνάδελφε, σημαντικά χαμηλότερες. Είχαμε και γίνει δημόσιο διαγωνισμό, όπω είπατε. Είχατε σημαντικά χαμηλότερες προσφορές. Όχι. Θα τα ξαναπούμε στο θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώσαμε. Είναι, αλλά έχουν συγκεκριμένες 2 ώρες. Μία λέξη, αν θέλουμε ο κύριος Βάρσος να πει, να τελειώσουμε. Και είναι ενημέρωση περισσότερο και όχι για να βοηθήσω τώρα. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε και ο κύριος Πάνος Ολαφόπουλος, ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίθουσα κτλ. Στην Κηφισιά, που όταν ήμουν δήμαρχος, είχα κάνει ενέργειες σε αυτό το κτίριο να περάσει στο Δήμο. Δεν τα κατάφερα, αλλά και όλες τις τετραετίες που ήμουν υποψήφιος αντιπολίτευση, έκανα αγώνα για αυτό το κτίριο. Είναι το ΕΣΚΕΠΑ στην Τατοή.
είναι ένα κτίριο που φιλοξενεί τον ΟΑΕΔ, είναι ένα τεράστιο κτίριο που χωράνε όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και χωράει και η αστυνομία να πάει τώρα που θα γίνει ένα πολυδύναμο και θα καταργηθούν τα αστυνομικά τμήματα, να είναι όλα μαζί. Είναι τεράστιο κτίριο. Να το κοιτάτε και να το προσέξετε. Εγώ λέω να το ερευνήσετε και να έχετε υπόψη σας. Για τους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν κάποια εκδήλωση, μέσα υπάρχει ένα αμφιθέατρο 400 θέσεων, πολύ καλύτερο από αυτό που έχει η αγροτική και το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο και είναι ανενεργό. Είναι κρίμα, είναι και αυτό έχει την τύχη των Ολυμπιακών ακινήτων να κοιτάξουμε με τι τρόπο μπορεί να περιέχει στο Δήμο. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, φιλοξενώ την υπηρεσία του ΟΑΕΔΙΚΗ αυτή τη στιγμή. Όσο και το αμφιθέατρο δυστυχώς έχει καεί και τα στρεφή από την καγιά εσωτερική και είναι κατεστραμμένα όλα εκεί. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, παίρνουμε σε άκρη.